Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο One Channel και το Evening Report. Και απόψε σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που συντίθεται από μια νέα δημοσκόπηση που κάνει κάποιους να χαμογελούν, κάποιους να χαίρονται, άλλους να προβληματίζονται, άλλους να λυπούνται. Έχουμε τα ραντεβού, τις συναντήσεις του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, με στελέχη, με παρεμβάσεις που εδώ θα προσπαθήσουμε να τις ερμηνεύσουμε και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Και ευθύς αμέσως θα παρουσιάσω τους απόψινους προσκεκλημένους να ανοίξουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Νίκος Φελέκης. Γεια σας, κύριε Φελέκη. Γλίτωσα. Γλίτωσα σήμερα την προβοκάτσια. Τι bullying γλίτωσες. Αυτό έτρεξε. Ο Δημήτρης Τσιόδρας, αγαπητός συνάδελφος και διευθύντης του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Ο Γιώργος Μουρούτης, ο διευθυντής του thepresident.gr. Καλώς ήρθες, Γιώργο μου. Η κυρία Άννα Καραβό, κύριε αγαπημένη συνάδελφος. Άννα μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Και όπως ευχαριστώ και τον συνάδελφο, τον Λάμπρο Καλαρίτη. Καλώς ήρθες, Λάμπρο μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, νομίζω ότι προσφέρεται για σχολιασμό η απόψινή δημοσκόπηση που έγινε από την Opinion Poll για λογαριασμό του Action. Και έχει ενδιαφέροντα στοιχεία, έτσι. Νομίζω ότι αξίζει να σχολιάσουμε. Είναι από την Τρίτη, ναι. Θα είναι δεύτερο το κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Για να δούμε. Δείχνανε οι τελειώμενες και οι ποιοτικές. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Να δούμε την πρώτη κάρτα που αφορά στην πρόθεση ψήφου και δείχνει τη Νέα Δημοκρατία στο 31,1%, τον ΣΥΡΙΖΑ στο 11,9% και το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι είναι η πρώτη δημοσκόπηση που το αποτυπώνει στη δεύτερη θέση επί της ουσίας, υψηλότερα από το ΣΥΡΙΖΑ με 12,9%. 8,6% το Κομμουνιστικό Κόμμα, ανεβασμένο νομίζω επίσης, σε σχέση με τις υπόλοιπες δημοσκοπήσεις, λέω, δεν έχουμε προηγούμενη δημοσκόπηση της Opinion Poll για να το συγκρίνουμε. Στο 5,1% είναι ο κύριος Βελόπουλος, η Ελληνική Λύση. Η Σπαρτιάδα στο 2,4, η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,1 και στο 3,2 η νίκη. Νομίζω είναι από τα δεξιά κόμματα. Είπα, έκανα λάθος. 3,2 η νίκη και 1,9 το Μέρα 25. Το Μέρα 25, μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι. Για να αποφάσεις τι βλέπω εκεί, λευκά. Εντάξει, είναι κοντά στο 20%. Εντάξει. Αυτό είναι, θα το βλέπουμε διακόσυλα. Σου ναι. Έχω πει και άλλη φορά ότι αυτό είναι το Δέλεαρ. Για αυτούς που έχουν φύγει την ομπρέλα από το ΣΥΡΙΖΑ και για αυτούς που θα φύγουν ως ονούπο. Έχουμε ξαναπεί ότι αυτό το ποσοστό μας εντυπωσιάζει που βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο λόγω της μικρής απόστασης, όχι από τις ερχόμενες εκλογές, αλλά από τις προηγούμενες εκλογές. Δηλαδή ότι είμαστε πολύ κοντά στις προηγούμενες κάλπες για να έχουμε τόσο μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστον, έτσι. Έχει τη σημασία του. Βέβαια. Έχουν αδειάσει δεξαμένες γι' αυτό. Έχουν αδειάσει δεξαμένες, έχεις δίκιο, Λάμπρο. Λοιπόν, Νίκο, ακούω το σχολείο σου. Κοίταξε να δεις, όπως είχαμε πει, στις νέες μετρήσεις, και αυτή είναι η πρώτη, το ΠΑΣΟΚ, όλα λέγανε, όλες οι πληροφορίες που είχαμε, από αυτές που κάνουν τα κόμματα, επιχειρηματίες, όσοι ενδιαφέρονται, εν πάση περιπτώσει, για τις εξελίξεις στο δημόσιο βίο, ότι οι επόμενες μετρήσεις θα δείχνανε στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ και αυτό το πιστοποιεί. Είναι μία μονάδα πάνω. Είναι βέβαια πάνω στην πιο κρίσιμη φάση για το ΣΥΡΙΖΑ. Σωστή. Γιατί η Νέα Δημοκρατία πιστοποιεί ότι είναι μια ηγεμονική δύναμη, 31%. Είναι μεγάλη η πτώση, 10 μονάδες μετά από 3 μήνες. Αλλά όμως με τις αναγωγές θα πάει πιο πάνω. Έχει και τόσα προβλήματα. Το βασικό είναι αυτό, ότι για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις περνάει τρίτο κόμμα. Το ΚΚΕ είναι ανεβασμένο. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει και λίγο προς το ΠΑΣΟΚ, αρκετά προς το ΚΚΕ και πάρα πολύ πάνε στους αναποφάσεις τους. Νομίζω είναι το νέο στοιχείο το οποίο θα προβληματίσει και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και είναι ένας από τους λόγους που εξηγεί και τη μεγάλη κινητικότητα και την ευνίδια, το ευνίδιο ενδιαφέρον του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μέχρι τώρα θα τα πούμε νομίζω μετά αυτά. Θα τα δούμε. Αλλά όμως είναι ένας από τους λόγους γιατί βλέπουν ότι το κόμμα τους. Υπάρχει πρόβλημα. Εξαερώνεται. Όπως είπαμε. Ωραία. Να δούμε και την κάρτα της εκτίμησης ψήφου, να έχουμε έτσι μια πιο συνολική εικόνα. Εδώ, όπου η Νέα Δημοκρατία είναι στο 38,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 14,7%, το ΠΑΣΟΚ στο 16%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 10,6%, η Ελληνική Λύση στο 6,3%,
οι Σπαρτιάτες στο 3 και η Πλεύση Ελευθερίας στο 2,5 και η Νίκη στο 3,9, το Μέρα 25 στο 2,4 και άλλο 2,1. Δημήτρη, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι ότι θεωρείς ότι είναι συγκυριακή αυτή η καταγραφή ή θεωρείς ότι το Πασόκ, αυτό που λέμε, καβάλισε το κύμα. Τελείωσε δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει στην τρίτη θέση. Βλέπουμε μετά τις εκλογές να έχει διαμορφωθεί ένα καινούριο σκηνικό. Mm-hmm. Το λέω γιατί θα μείνω καταρχάς στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Δείξαμε πριν το 31,1, 38,5 με αναγωγή. Mm-hmm. Πρέπει να πω ότι προεκλογικά τα ποσοστά δεν ήταν τόσα. Δηλαδή δεν έδινε κανένα 38,5 στη Νέα Δημοκρατία. Θυμάστε, έδιναν πιο σωστό, χαμηλά. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Το λέω για το σχόλιο που κάναμε πριν. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν βιγόκεντρες τάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες κοστίζουν και δημοσκοπικά. Ο κ. Κασελάκης από την πρώτη στιγμή που εξελέγει δεν φάνηκε ότι μπορεί να αναπτύξει κάποια δυναμική. Θυμάστε όταν κοιτούσαμε τα στοιχεία των μετρήσεων τότε, βλέπαμε ότι ενώ όταν είχε εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είχε εκτιναχθεί το ποσοστό του. Mm-hmm. Όταν είχε εκλεγεί ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία το ίδιο. Όταν είχε εκλεγεί ο κύριος Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ το ίδιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαινόταν. Αντιθέτως, φαίνεται ότι η εκλογή του κυρίου Κασελάκη έχει δημιουργήσει πάρα πολλές εντάσεις και πάρα πολλά προβλήματα. Το οποίο βεβαίως δεν οφείλεται μόνο σε όσα έχει κάνει ο κύριος Κασελάκης, αλλά στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει από μια πολύ βαριά ήττα, στην οποία δεν έχει καθίσει ποτέ να συζητήσει σοβαρά το τι θα κάνει. Τώρα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι παίρνει κάποιο από αυτό το ποσοστό, μικρό όμως. Το λέω γιατί μικρό. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974 είχε στην αρχή 12%, mm-hmm. 25%. Το 1977, 48%. Ναι, ναι. Λοιπόν, το 81%. Το 81, ναι. Το 77 πήγε 25 και στο 81 πήγε 48. Κάθε φορά διπλασίαζε. Τώρα φαίνεται ότι αγκομαχάει το ΠΑΣΟΚ προκειμένου να τσιμπήσει κάτι από αυτή την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί την κατάρρευση πρόκειται. Mm-hmm. Όταν είχε 32% πριν πήγε 17 και τώρα όχι μόνο δεν ανακάμπτει αλλά πηγαίνει πίσω. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη δυνατότητα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να αντιστρέψει αυτό το κλίμα. Φαίνεται ότι οι φυγόκεντρες τάσεις μάλλον θα συνεχιστούν και από εκεί πέρα δεν ξέρω αν αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα μπορεί να μεταφραστεί σε δυναμική για το ΠΑΣΟΚ. Προς το παρόν δεν το έχουμε δει. Έχουμε δει να τσιμπάει, αλλά όχι να αναπτύσει στο δυναμική σε μια κατάσταση. Ναι, είναι στην πιο σκοτεινή του. Γι' αυτό λέω και θέλω να ρωτήσω το και τον Γιώργο. Δεν ξέρω αν είναι στην πιο σκοτεινή του. Επίσης αξιοσημείωτη ότι για πρώτη φορά καταγράφεται το κάτω. Προσόρας είναι στην πιο σκοτεινή του. Προσόρας. Θα πάει πιο κάτω. Ακριβώς. Γι' αυτό έρχονται και πιο σκοτεινές. Θα φύγουν και οι άλλοι. Ακριβώς. Τρίβει τα χέρια η κυβέρνηση, κατάλαβες. Αξιοσημείωτη. Όχι, όχι. Εγώ σχολιάζω αυτό που βλέπω. Είναι σοβαρό, αλλά η κυβέρνηση ξέρω πολύ. Δεν είναι το θέμα για την αντιπολίτευση και στις εκλογές, Νίκο. Δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι τα προβλήματα του κόσμου. Αυτός είναι ο αντίπαλος. Δεν ήταν ο Τσίπρας στην προηγούμενη τετραετία. Όπως λέτε, κάνουμε τον πρώτο ένα τελευταίο μόνο. Βεβαίως. Δεν μπορεί να μείνει χωρίς σχολιασμό ότι το ΚΚΕ γράφει διψήφιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι φορά όλο το καιρό, ποσοστό. Όλο το ποσοστό. Λέω γιατί αν συνεχίσει αυτή η ιστορία. Όλο το ποσοστό που χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 14,7 νομίζω. Ναι, 14,7, ναι. Από το 17,8 που είχε, τις τρεις μονάδες, τις παίρνει το ΚΚΕ από το 7,5 πάει στο 10,5. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση θα δεις άλλα πράγματα. Δεν λέω ότι είναι, μπορεί να γίνονται διάφορες καραμπόλες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ακριβώς το ποσοστό που χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πάει... Μάλιστα. Το ΚΚΕ. Και το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις τρεις μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία και κάτι Γιώργο, από τα ψηλά. Θεωρείς ότι το ΠΑΣΟΚ θεμελιώνει ή τέλος πάντων με αυτό το τσίμπημα που λέει και ο Δημήτρης και το βλέπουμε όλοι που κάνει προς τη δεύτερη θέση, θεωρείς ότι παγιώνεται, αυτό μπορεί να παγιωθεί ή είναι ένα διάλειμμα που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της κακιάς ώρας τέλος πάντων και θα παγιώνεται η κονιορτοποίηση, η διάλυση, ο θάνατος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Στην άποψή μου. Κάθε μέρα πέραν του ποσοστού βλέπουμε και ένα παλαιό στέλεχος, έναν υπουργό, έναν βουλευτή, έναν ευρωβουλευτή να αποστασιοποιείται σαν να μην υπήρξε ποτέ στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι η συγκολητική ουσία δεν ήταν οι ιδέες τους, δεν ήταν η ιδεολογία, δεν ήταν το πρόγραμμα, ήταν μόνο η εξουσία και μόνο η δόξα εντός εισαγωγικών. Άρα αυτό πιστεύω ότι παγιώνεται. Εγώ το είχα προβλέψει από το βράδυ των εκλογών, παρότι με θεωρούσαν όλοι υπερβολικό. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ, παρότι διαφωνώ απόλυτα
με την ιδεολογική του θέση, αλλά και με τις ακτιβιστικές του ενέργειες, για παράδειγμα αυτές που κάνει στο Μαραθώνιο για την Παλαιστίνη, τις οποίες θεωρώ και επικίνδυνες για τη χώρα, το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που αυτή τη στιγμή κάνει αντιπολίτευση. Έστω και αν διαφωνώ απόλυτα με τον τρόπο που κάνει αντιπολίτευση και τα θέματα που βάζει στο τραπέζι. Όμως είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει πολιτική, αν θέλετε, διαφοροποίηση και ουσιαστικό πολιτικό λόγο. Και διαφορετικό από τις θέσεις τις οποίες παίρνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη σταθερά του πολιτικού συστήματος. Βλέπουμε ότι από τις εκλογές μέχρι σήμερα έχει χάσει μια μισή μονάδα, που είναι και πολύ φυσιολογικό. Και δεν είναι μόνο φυσιολογικό ένας κόσμος να πηγαίνει στον αποφάσεις τους. Είναι φυσιολογικό το ότι η έλλειψη αντιπολίτευσης επί της ουσίας, αντιβάρου πολιτικού, επί της ουσίας αποσυσπηρώνει και την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ πιο χαλαρός σε ένα τέτοιο πολιτικό περιβάλλον, όταν δεν υπάρχει πολιτικό αντίβαρο και ιδεολογικό και ακοινωνικό επί της ουσίας αντίβαρο. Ναι. Γι' αυτό είναι και πολύ μεγαλύτερη ευθύνη αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να εκφράσει όλο το πολιτικό φάσμα, όλες τις κοινωνικές τάξεις και, αν θέλετε, και τον κόσμο ο οποίος δεν τον ψήφισε στις τελευταίες εκλογές. Μάλιστα. Και κλείνω λέγοντας ότι τα κόμματα της άκρας δεξιάς ή της δεξιάς πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεν φαίνεται να έχουν κάποια ιδιαίτερη δυναμική, πέραν του κυρίου Βελόπουλου που έχει μια σταθερά δυναμική. Μάλιστα. Άννα. Θεωρώ ότι αυτή η δημοσκόπηση είναι και κοντά, θα λέγαμε, στις εθνικές εκλογές. Γι' αυτό δεν βλέπουμε και πολύ μεγάλη κυβερνητική φθορά στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Το εντυπωσιακό ασφαλώς είναι ότι το ΠΑΣΟΚ περνάει στη δεύτερη θέση και τα κακά μαντάτα για τον ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν πολύ νωρίτερα, φαίνεται, από ό,τι περίμενε. Θεωρώ ότι αυτή η δημοσκόπηση μπορεί να δώσει ένα έναυσμα mm-hmm. στο ΠΑΣΟΚ, ώστε να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός του κόμματος, γιατί έχει ισχυρό μηχανισμό mm-hmm. από τα προηγούμενα χρόνια, και να δείξει, να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα ναι. στο μέλλον. Με τις κατάλληλες κινήσεις, βέβαια. Τώρα, βλέπω ότι κερδισμένο, όπως το είπαν και οι mm-hmm. συνομιλητές πριν, σαφέστατα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, διψήφια ποσοστά, και αυτό ίσως αποτυπώνει ότι και οι ψηφοφόροι συσπυρώνονται γύρω από τα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, και αφήνουν πίσω τους πειραματισμούς τύπου ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να το θεωρούν ότι ήταν και ένα κόμμα συγκυρίας. Συγκυρίας εννοώ των μνημονίων. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Κοσουλή. Να σας πω, η δημοσκόπηση σημερινή στην πραγματικότητα είναι μια καταγραφή της συνθήκης που διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές. Ουσιαστικά, αν δούμε σε γενικές γραμμές τους αριθμούς, είναι αναλύωτο το αποτέλεσμα. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, την μετεκλογική, αυτό το οποίο έχει μεταβληθεί είναι η βαθιά έως διαλυτική, έως θανάτου κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κρίση θα έχει, κατά τη γνώμη μου, διάρκεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως θα διατηρήσει, με όποια μορφή και αν συντηρηθεί, θα διατηρήσει ένα ποσοστό. Νομίζω ότι τα δύο κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, θα συμπορευθούν για λίγο καιρό ως προς τους αριθμούς. Ως προς το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτό είναι συγκυριακό, είναι μέσα στη συνθήκη. Δεν πρέπει να μας παρασύρουν οι συνθήκες που διαμορφώνονται αυτές τις ημέρες, γιατί είναι πάρα πολύ ειδικές οι συνθήκες αυτές. Ένα μήνυμα είναι, λέτε. Στη σημερινή είναι ένα δείγμα των μεταβολών. Είπε ο κύριος Φελέκης ότι έχει μια μετακίνηση από το ΣΥΡΙΖΑ αισθητή, δεν έχει μόνο όμως προς το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά έχει και προς τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς. Αυτό το οποίο στη σημερινή δημοσκόπηση που την είδα το απόγευμα, στην ερώτηση αν ο κύριος Κουτσούμπας είναι κατάλληλος για να αναλάβει την εξουσία, απαντά μόνο το 4,4%. Θέλω να πω, δηλαδή, να τη δούμε αυτή την κάρτα, δεν θέλω να σας διακόψω, συνεχίζω να τη δούμε. Να δούμε την κάρτα με την καταλληλότητα. Να τη δούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να τα συγκρίνουμε. Ο κύριος Μητσοτάκης στο 38,9%, ο κύριος Κασελάκης στο 6,9%, ο κύριος Ανδρουλάκης στο 4,6%, ο κύριος Κουτσούμπας, όπως το είπατε, 4%. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι ενώ έχουμε ένα αριθμητικό προβάδισμα εν προκειμένου στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πίσω από τον κύριο Κασελάκη. Mm-hmm. Αυτό επίσης κάτι σημαίνει. Το συμπέρασμα των ημερών ποιο είναι, που θα έχει διάρκεια κατά τη γνώμη μου, έχουμε μια αριθμητική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και το κενό στην αντιπολίτευση. Mm-hmm.
Mm-hmm. Αυτό είναι μια παθολογία, μια ανισορροπία παθολογική του πολιτικού συστήματος. Θα έχει όμως διάρκεια. Θα δούμε τι θα συμβεί στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, αν έχουμε κάποια ουσιαστική αλλαγή στις ευρωεκλογές. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το συμπέρασμα που θα προκύψει θα είναι η μεγάλη αποχή, η οποία προσλαμβάνει σιγά σιγά πολιτικά χαρακτηριστικά. Είναι μια αποχή αποστροφής, αποδοκιμασίας, ματαιότητας και παραίτησης μερίδας του κοινωνικού σώματος. Είναι μια ήττα της πολιτικής δηλαδή και του πολιτικού συστήματος. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία διανύει το πέμπτο έτος της διακυβέρνησης, έχει απόλυτη αριθμητική, εγώ επιμένω σε αυτό, η κυριαρχία δεν είναι πολιτική αλλά αριθμητική. Παρά τα αυτά είναι μια δύναμη στασιμότητας, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει την παραμικρή μεταρρύθμιση. Η χώρα έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις για να κινηθεί. Η χώρα ζει μέσα σε μια στασιμότητα και αδράνεια και ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο είναι αριθμητικά παντοδύναμο δεν μπορεί να επιδιώξει και να πετύχει την παραμικρή μεταβολή. Και όχι μόνο προς τα ειδικά ζητήματα. Στο διάλογο, με μπερδεύει λίγο αυτό που λέτε, οφείλω να πω. Γιατί σας μπερδεύει? Με μπερδεύει γιατί λέτε ότι έχει μόνο αριθμητική υπεροχή. Αριθμητική δηλαδή, κυριαρχία, αν σας πω. Θέλω να πω ότι να το 41% ή το 38% τόσο που καταγράφει. Αριθμητική. Δεν, είναι... την πιστεύει ο κόσμος, αλλά. Να σας πω. Θα χρειαστώ το λόγο μετά. Βεβαίως, θέλω. Αυτό είναι μια έννοια που μας διευκολύνει να καταλάβουμε τη συνθήκη που ζούμε. Το αποτέλεσμα που προέκυψε από τις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου είναι ένα αποτέλεσμα χωρίς πολιτικό αντίπαλο. Γι' αυτό επιμένω στην αριθμητική και όχι πολιτική κυριαρχία. Αντίθετα, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε, δεν ήταν αντίπαλος, αλλά λειτουργήσε ως σύμμαχος της κυβερνητικής επιδίωξης στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου. Άρα λοιπόν το πολιτικό αποτέλεσμα δεν είναι αποτέλεσμα σύγκρουσης διαφορετικών πολιτικών σχεδίων, δεν είναι αποτέλεσμα δηλαδή πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά της μονοκρατορίας του ενός. Με την έννοια αυτή χαρακτηρίζω το αποτέλεσμα αριθμητική κυριαρχία. Παρά τα αυτά όμως, μέσα σε αυτή τη συνθήκη, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει την παραμικρή μεταρρύθμιση. Δεν μπορεί, παράδειγμα, να προχωρήσει μια αξιολόγηση στο δημόσιο σχολείο. Η χώρα δεν έχει καλό δημόσιο σχολείο. Παίρνω ένα παράδειγμα τώρα. Στη χώρα επικρατεί ένα μαύρο πέπλο ανομίας. Η κυβέρνηση έχει περίπου εγκαταλείψει το χρέος της να εφαρμόσει τον νόμο. Υπάρχει αδιαφορία για την εφαρμογή του νόμου και στα μικρά και στα μεγάλα μέτωπα. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια πάρα πολύ ειδική συνθήκη παρακμής, θα έλεγα εγώ, που ενώ έχουμε αυτό το συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων, ταυτόχρονα έχουμε μια πολιτική ακινησία στη χώρα. Μάλιστα. Λάμπρο, και έρχομαι κατευθείαν, γιατί δεν πρέπει να κλέψω τη σειρά από τον Λάμπρο Καλαρίτη, και έρχομαι αμέσως σε ένα Δημήτρη και σε ένα Νίκο. Έλα, Λάμπρο. Αυτό που βλέπουμε ήταν μια αναμενόμενη προδιαγραμμένη εξέλιξη ότι κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ θα περνούσε de facto, δηλαδή δημοσκοπικά, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν πέρασε λόγω δικής του δυναμικής, αλλά λόγω της φθοράς του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό με το ζόρι, στάγδιν. Δηλαδή το βλέπουμε ότι την πάει σιγά-σιγά. Μπορεί βέβαια τώρα που καταγράφει. Αρκεί να πω και σου ζητώ συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή ο Ρενάτο Λέκα, ο διευθυντής ειδήσεων του σταθμού, μου έστειλε την προηγούμενη δημοσκόπηση της Opinion, γιατί και έχει τη σημασία του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα βάσει της ίδιας δημοσκόπησης είναι αναβασμένο κατά μία μονάδα, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατά τέσσερις μονάδες. Ναι, έχει τη σημασία του. Όχι, το λέω για την, για την ιστορία και μόνο. Υπάρχει και κάρτα διαρροών. Απόψε υπάρχει και μία κάρτα διαρροών. Θα το δούμε, θα το δούμε, κύριε Κουσλού. Ναι. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογής, είχε ανέβασε ένα 40% ποσοστή, σημαντικό, αλλά σε μονάδες μια μισή τίποτα. Τώρα όμως που καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ, άρχισε, έκανε την πρώτη σοβαρή αλλαγή, το πρώτο σοβαρό βήμα μπρος. Δεν θα μου έκανε εντύπωση, αναλόγως και πώς θα κινηθούν οι αποχωρήσαντες από το ΣΥΡΙΖΑ, εάν δηλαδή προχωρήσουν στην ίδρυση ενός νέου φορέα, να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έχει μείνει ως Μαρκίζα. Γιατί τώρα, για να λέμε τα πράγματα με τον Μαρκίζα, γιατί μπερδευόμαστε και λίγο, αυτό που έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η ταμπέλα. Το περιεχόμενο έχει φύγει. Είναι σαν κάτι όστρακα στη θάλασσα που βλέπουμε που τα έχει φάει το αρθρόποδο και έχει μπει άλλο μέσα. Αυτό είναι. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό μέσα, έτσι είναι κάτι άλλο. Εάν κάνουν κόμμα, μπορεί να το δούμε να φλερτάρει με το να σπάσει το 10. Δηλαδή να φλερτάρει και, με μονοψήφιο. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Η αριστερή, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι οποίοι αιμοδότησαν το ΚΚΕ σε μεγάλο βαθμό. Ένας αριθμός έχει πάει στους αναποφάσεις τους, τράνζιτ, και περιμένει να δει τι θα γίνει. Περιμένει σε εξελίξει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν οι αποχωρήσαντες θα κάνουν ένα νέο κόμμα αριστερό. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, πέραν του ΚΚΕ, που είναι ειδική περίπτωση, είναι κομμουνιστικό κόμμα, δεν υπάρχει αριστερό κόμμα. Άρα όλοι αυτοί είναι
είτε ένα μέρος ή πιο αριστερή στο ΚΚΕ, συμφωνώ με τον κύριο Κουστούλη, είναι προσωρινό, είναι transit μέχρι να δούμε τι θα γίνει, φιλοξενούμενοι, ένα άλλο μέρος στους αναποφάσεις τους. Εάν οι αυτοί που αποχώρησαν κάνουν το βήμα και κάνουν και άλλο κόμμα, κάνουν ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή όπως η αμοιβάδα που διαιρείται, και είναι δύο ίδια πράγματα, εκεί μπορεί να δούμε και να φλερτάρει με το μονοψήφιο. Ούτως ή άλλως κατάσταση, συμφωνώ με τον κύριο Τομουρούτη, δεν είναι αναστρέψιμη. Γιατί δεν υπάρχει πολιτικό περιεχόμενο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πολιτικό διατάφτα. Ναι. Υπάρχει ταμπέλα, δεν υπάρχουν τα στελέχη. Δημήτρη. Ναι. Καταρχάς, διαφωνώ πλήρως με τον φίλο μου τον Λευτέρη. Ναι. Έτσι. Ναι. Το λέω γιατί στις εκλογές. Λογικό είναι, λογικό είναι. Λοιπόν, ναι, είναι λογικό. Λοιπόν, δεν καταγράφω και δεν το λέω από, και από την θέση που κατέχω, αλλά διαφωνώ πλήρως έτσι στην λογική. Mm-hmm. Γιατί, καταρχάς, όταν καταγράφεται στις εκλογές ένα ποσοστό, δεν καταγράφεται σε κάτι το οποίο είναι ακαθόριστο. Τότε, αν δεν υπήρχαν διαφορές, με την ίδια ευκολία κάποιος που θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία θα ψήφιζε και ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Προφανώς, για να επιλέγει η Νέα Δημοκρατία και η Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι βλέπει εκεί που δεν το βλέπει αλλού. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα, θέλω να πω ότι εκ των πραγμάτων είναι πολιτική η επιλογή που κάνει κάποιος. Ότι κοίταξε να δεις, αυτό που είδα την προηγούμενη τετραετία με όλα τα προβλήματα και τα λοιπά που υπήρχαν, που κανένας δεν τα έκρυψε, πιστεύω ότι δεν είναι τέτοια που μπορούν να αναιρέσουν την θέληση που έχουν να σου δώσουν και μια δεύτερη εντολή. Ναι. Αυτό έγινε στις εκλογές. Δεν είναι ότι. Δεν είπα όμως εγώ, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι υπήρχε μια αναμέτρηση στην οποία δεν είχαμε στην πραγματικότητα μια πραγματική αντιπαλότητα. Υπήρχε δηλαδή στο πεδίο της αναμέτρησης μόνο ένας παίχτης. Όχι, συγγνώμη, αυτό δεν. Συγγνώμη. Υπήρχε ένας παίχτης. Γιατί υπήρχε ένας παίχτης? Γιατί στην προηγούμενη τετραετία, συγγνώμη, δεν ήταν. Υπήρχαν δύο παίχτες. Λοιπόν, το γεγονός ότι επικράτησε ένας παίχτης, ένα το άλλο στο πολιτικό σκηνικό, δεν είναι αριθμητικό, είναι πολιτικό. Εμένα παντός κυριάρχησε. Ναι. Κυριάρχησε ακριβώς επειδή οι πολιτικές τις οποίες εφάρμοσε ή ο τρόπος που διαχειρίστηκε κρίσεις, κάτι άλλο που λέει με όλα τα προβλήματα, λέω και πάλι, ναι, ναι, έτσι, βρήκαν απήχηση. Δεύτερον, σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο αντιμετωπίζει κατά σημαντικό τρόπο τη φοροδιαφυγή. Ωραία, επιχειρείται μάλλον να τα αντιμετωπίσει. Επιχειρείται. Έτσι. Που προϋποθέτει συγκρούσεις με ανθρώπους οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν. Δεύτερον, είχαμε όλη την ιστορία με τους συμβολαιογράφους. Επειδή πάλι είχαμε θέματα εκεί σε σχέση με το πώς θα γίνουν τα συμβόλαια, με τον ηλεκτρονικό τρόπο κλπ. Τρίτον, είχαμε τον τρόπο επιλογής των διοικήσεων στο δημόσιο, που προβλέπεται και αξιολόγηση και των διοικήσεων. Από εκεί και πέρα, έχουμε μια σειρά από πράγματα. Η αξιολόγηση, ξέρετε πολύ καλά ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα την προηγούμενη τετραετία άρχισε να εφαρμόζεται σιγά σιγά με πολύ πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Έχει ξεκινήσει όμως. Ναι. Και εφαρμόζεται και στο εκπαιδευτικό σύστημα και συνολικότερα στο δημόσιο. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι κάτι το οποίο είναι γενικό και αόριστο. Πάντως, όχι, αλλά είναι κάτι το οποίο προθέτει σε σχέση με τον νόμο. Στέκομαι σε αυτό που λέει ο κύριος Κουσούλης, ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική, καμία προσπάθεια. Δηλαδή η χώρα παραδομένη στην ανομία, το είπε ο κύριος Κουσούλης, ένα κακό σχολείο, κακή παιδεία. Κακή εκπαίδευση. Δεν υπάρχει προοπτική μεταρρυθμίσεων. Αλλά εγώ δεν μπαίνω. Σχέδιο στη χώρα. Δεν κρίνω. Πολιτικό όχι, σχέδιο. Πολύ, όχι, διαφωνώ. Δεν σχολιάζω την κριτική που ασκείτε. Λέω απλώς ότι ξέρεις, μου κάνει εντύπωση. Επιτρέψτε μου. Αν ξέρει, εγώ δεν είμαι δεξιό. Αλλά δεν έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ανομία στη χώρα. 41% καταλαβαίνει κάποιο. Λέω. Εγώ ξέρει ότι δεν είμαι δεξιό. Σα-ίσα που πολιτικά και δεν. Να ολοκληρώσω λίγο. Δευτερόλεπτο. Αλλά δεν έχω καμιά αίσθηση ότι η χώρα βρίσκεται σε ανομία. Το παραδομένο. Δεν έχω καμιά αίσθηση. Λοιπόν, βρίσκεται σε ανομία η χώρα. Δεν έχω καμία τέτοια αίσθηση. Πλήρη ανομία στη χώρα. Δεν ξέρω από πού Λευτέρη μου το υπάρχουν αυτή τη στιγμή συμμορίες ανηλίκων στα σχολεία και δεν ασχολείται κανείς. Αυτό τι εκδήλωση είναι? Συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Τι εκδήλωση είναι? Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, σε σχέση με τα ζητήματα της ανομίας που λέμε τώρα. Λοιπόν, να το ξεκινήσω από το τελευταίο που είπατε. Λοιπόν, όλες οι δυτικές κοινωνίες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Στη Σουηδία κατέβηκε ο στρατός. Και λέω για κοινωνία. Συγγνώμη. Λοιπόν, για τις συμμορίες κατέβηκε, παιδιά. Όχι, διαφωνώ και εγώ με τον Λευτέρη. Διαφωνώ και εγώ, αλλά. Για τις συμμορίες στα σχολεία δεν κατέβηκε. Σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Στο ζήτημα του bullying, στο ζήτημα των συμμοριών κτλ. Έχουν γίνει μια σειρά από ενέργειες, οι οποίες δεν λέω ότι θα εξαλείψουν το πρόβλημα, έτσι. Γιατί είναι εγγενές, λέω και πάλι, σε όλες τις δυτικές κοινωνίες. Αν υπήρχε μια κοινωνία η οποία το έχει εξαλείψει, πείτε το να εφαρμόσουμε και εμείς το ίδιο μοντέλο. Mm-hmm. Δεύτερον, όπου βλέπουμε ζητήματα παρανομίας και ξεκινήσαμε από τη Μύκονο. Mm-hmm.
παραδείγματος χάρη, έτσι, από τα μαγαζιά εκεί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τάξη. Μπουλντόζες ξεκίνησαν να κατεδαφίζουν αθέρετα που είχαν βγει, που είχαν πιστοποιηθεί εδώ και δεκαετίες. Ναι, ναι. Και το κάνουν. Θέλω να πω δηλαδή ότι η προσπάθεια να εφαρμοστεί ο νόμος, λοιπόν, είναι συνεχής και είναι μέσα στους μεγάλους στόχους της κυβέρνησης. Το σχέδιο το οποίο λέει ο κ. Κουσούλης, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, μιλάμε για τον πολυεπίπεδο εξυγχρονισμό. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι κενό γράμμα αυτό το πράγμα. Θέλουμε, λέμε, να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό είναι. Και οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες προωθούμε σε κάθε τομέα, είτε αφορούν το δημόσιο, είτε αφορούν την υγεία, είτε αφορούν την εκπαίδευση, που θα έρθουν τώρα και καινούργια πράγματα στην εκπαίδευση, είτε αφορούν τον εξυγχρονισμό του κράτους, συνδέονται όλα με αυτό το στόχο. Προκειμένου να πλησιάσουμε την Ευρώπη για να μπορέσουμε. Αυτό που λέει ο Δημήτρης και αυτό που λέει ο Λευτέρης ο Κουσούλης έχουν εξήγηση στα ποιοτικά των δημοσκοπήσεων. Προσέξτε. Δεν έχει εξήγηση αυτό που λέει ο κ. Κουσούλης. Θα σου πω. Δημοσκοπήσεις. Είναι θέμα ερμηνείας. Θέμα ερμηνείας. Εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει ο κ. Κουσούλης. Θα σου πω όμως γιατί. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αυτό το ποσοστό? Γιατί στις δημοσκοπήσεις ποιος μπορεί να διαχειριστεί το ένα, το άλλο, εξωτερική πολιτική, μετανάστευση, το οικονομία, ο καταλληλότερος, ο μοναδικός σχεδόν, είναι η Νέα Δημοκρατία. Μοναδικός. Κατάλαβα τι λες. Αυτό δεν είναι κάτι αυτονόητο όμως. Ακριβώς. Συγγνώμη δηλαδή. Είμαστε σε μια συνθήκη. Παίρνουμε κάτι δεδομένο σήμερα και είναι μια συνθήκη καινού πολιτική. Εγώ πάντως για να ισορροπήσω ότι. Να μην κάνω κάθε φορά τώρα θα πάρω εγώ το λόγο. Νίκο, μισό λεπτό. Μα δεν με συγχωρεί. Σιγά, Νίκο μου. Σε περίμενε. Ένα παρέμβο. Κάποιος θα πάρει να το πει πολιτική επιλογή. Γιατί ακούγονται τώρα εδώ πράγματα τα οποία δεν εδράζονται πουθενά. Πολιτική επιλογή, αυτό. Κάποιος θα το πει πολιτική επιλογή. Κάποιος άλλος, ο κ. Κουσούλης και εγώ διαφωνώ, αριθμητική. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα του ποιος μπορεί να το διαχειριστεί. Μάλιστα. Πριν πάρει το λόγο, κλέβω το λόγο από τον Νίκο Φελέκη. Για να πω κι εγώ κάτι. Πόλεμος θα γίνει. Ισορροπώντας την κουβέντα ανάμεσα στον Δημήτρη Τσιόδρα και τον Λευτέρη Κουσούλη. Θα συμφωνήσω ότι η κυβέρνηση αυτή τα έχει πάει πολύ καλά στα μεγάλα. Οικονομία, δείκτες, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια και άμυνα, μεταναστευτικό. Και έχει πάρα πολλά να κάνει στα θέματα μεταρρυθμίσεων και κράτους. Έχει να κάνει πολλά. Αυτά. Άρα, συγκεράζοντας τις δύο απόψεις. Αυτό που λέει ο κ. Κουσούλης. Όχι, δεν είπε όμως ότι τα έχει πάει καλά στα μεγάλα. Ωραία. Λέω εγώ, θέλω να πω λοιπόν. Το συμπληρώνει ο Μουρούτη. Θέλω να πω λοιπόν ότι χρειάζεται προσπάθεια στα του κράτους και της εμπειρίας. Ένας κεντρισμός ανάμεσα στο τα είναι χάλια και στο είναι όλα καλά. Δεν είπα λοιπόν, κάτι τέτοιο εγώ. Αφή στιγμής. Κανείς δεν είπε ότι όλα καλά. Αφή στιγμής. Υπάρχει αριθμητική υπεροχή, υπάρχει και πολιτική ηγεμονία. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεύτερον, γιατί υπάρχει αυτή η αριθμητική και πολιτική ηγεμονία? Γιατί δεν υπάρχει άλλο αφήγημα, δεν υπάρχει άλλο σχέδιο, δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Και το κυριότερο, δεν υπάρχει κοινωνικό πλειοψηφικό αίτημα αυτή τη στιγμή που θα δώσει και τη δυνατότητα σε κάποιο άλλο κόμμα να περάσει μπροστά. Κάθε φορά που είχαμε τις μεγάλες πλειοψηφίες υπήρχαν μεγάλα αιτήματα. Ήτανε ο Γέρο Καραμαλής για τη δημοκρατία. Ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου για την αλλαγή. Ήταν ο Σιμίτης για τον εξυγχρονισμό. Ήταν ο Κώστας Καραμαλής για να, πώς το έλεγε, να νοικοκυρέψει το κράτος, να βγάλει τους δαβατζίδες, να. Ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου επίσης για να εξυγχρονίσει το κράτος κι αυτός. Μετά ο Σαμαράς για να νοικοκυρέψει, να κάνει να ράνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ για το μνημόνιο. Υπήρχαν μεγάλα κεντρικά αιτούμενα στην κοινωνία, τα οποία πήραν τα κόμματα. Βέβαια, εδώ υπάρχει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, επειδή είχαν 30-40 χρόνια και είχαν φτιάξει και ψυχοδομές, είχαν το πλεονέκτημα σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε λόγω και του Τσίπρα, αλλά κυρίως λόγω του ότι είχε μια διαφορετική πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία ήταν πρόταση, το μνημόνιο. Πρόταση όπως θέλετε. Καβάλισε το κύμα. Σήμερα πείτε μου, ποιο είναι το κεντρικό αίτημα, το κοινωνικό αίτημα που είναι πλειοψηφικό? Ποιο είναι? Για αλλαγή. Αυτό θα υπάρξει. Μην ανησυχείς, Λευτέρη. Αυτός, θα υπάρξει. Αυτός ο τρόπος, είναι θέμα, αγαπητέ είναι μου, θέμα είναι χρόνο. Ένας τρόπος, ένας μηχανικός είναι τρόπος σκέψης. Είναι αυτό το οποίο έχει συντελεστεί στη χώρα. Όχι, εσένα είναι αφοριστικός. Δεν ξέρω τι προβλήματα έχει. Αυτό που έχει συντελεστεί, τι προβλήματα να έχουν. Δεν κατάλαβα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα μου λες είναι μηχανικός. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Προβλήματα με την κυβέρνηση δεν έχω. Είναι μηχανικός τρόπος σκέψης. Συζητάμε δημόσια. Τι θα πει εγώ προβλήματα με την κυβέρνηση? Τι εννοείς? Ένα αφορισμό. Τι εννοείς? Είναι μηχανικός τρόπος σκέψης. Ναι, τι εννοείς ότι αντί έχω προβλήματα με την κυβέρνηση? Μα ξέρω εγώ.
Τι θα πει, μπορείς να το εξηγήσεις αυτό? Ναι, σου λέω γιατί. Τι εξήγησε το. Ναι, γιατί εγώ διατυπώνω εδώ μια γνώμη και μου λες ότι έχω προβλήματα με την εσύ κυβέρνηση. Εσύ μου λες ότι ο Τρούμπας είναι μηχανικός. Είναι αυτά εδώ. Είναι μηχανικός. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ σε παρακαλώ. Είναι μηχανικό τρόπο. Δεν κάνω κρίση στη σκέψη σου. Και εγώ κάνω προβλήματα με την κυβέρνηση. Τι σημαίνει εγώ ότι έχω. Εγώ κάνω κρίση στη δικιά σου. Προβλήματα με την κυβέρνηση. Βλέπω. Δεν είναι κρίση αυτό. Όταν βλέπω. Το ότι έχω προβλήματα με την κυβέρνηση. Ωραία, δεν είναι σου πω κρίση. Εγώ. Άφησέ με, αφού με ρωτά. Απάντησέ μου. Όταν με ρωτά, περίμενα να απαντήσει. Τι προβλήματα έχω με την κυβέρνηση. Μα δεν το κάνω. Μου λέει ότι είναι μηχανικό τρόπο σκέψη. Αυτό αναφέρεται στον τρόπο που αναλύει τα προβλήματα με την κυβέρνηση. Ποια είναι. Ο τρόπο που αναλύει τα γεγονότα. Είναι σαν να έχει κάποιο πρόβλημα με την κυβέρνηση. Τι είδου πρόβλημα έχω, δηλαδή. Εγώ είμαι αντίθετο. Τι είδου πρόβλημα έχω. Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι ότι. Δηλαδή κάτι υποψιάζεσαι. Πολιτικό, ιδεολογικό, κοινωνιολογικό, δεν ξέρω τι. Αυτό είναι πρόβλημα. Τι είναι, φαντάζομαι. Είναι γνώμη. Γνώμη, όπω θε. Ναι, γιατί έχεις το χαρακτηρίζει πρόβλημα. Σα παρακαλώ. Έχεις... Μην το κάνω προσωπικό. Σα παρακαλώ. Εγώ δεν κάνω. Άλλα πράγματα θέλει να πει. Θέλει να πει άλλο πράγμα και δεν έχει το θάρρο να το πει. Όχι. Εννοεί ότι μπορεί να έχω κάποια διαφορά με την κυβέρνηση, γι' αυτό εκφράζομαι έτσι. Παρακαλώ πάρα όχι, πολύ. Όχι, λέω, έχεις διαφορά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε όχι, δεν διευκρινίζω, κύριε Φελέξη. Ο Λευτέρης σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ έχω μια διαδρομή στη ζωή μου και εγώ υποστηρίζω έχω. Πάντα τα πράγματα. Ναι, εγώ δεν αλλά έχω. Δεν μπορείς να λες ότι έχω προβλήματα με την και κυβέρνηση. Εσύ μπορείς να μου λες τον τρόπο σκέψη. Είπα τη σκέψη μηχανικό είναι μια κρίση. Ας ηρεμήσουμε, δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι κρίση ότι έχω πρόβλημα με την κυβέρνηση. Ο κόσμος μας παρακολουθεί, θέλει να παρακολουθεί. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Εγώ θέλω να ολοκληρώσω. Νίκο μου, ολοκλήρωσε το σου παρακαλώ. Εντάξει. Αυτό το μηχανικό τρόπο σκέψης. Ολοκλήρωσε τον τρόπο σου. Το λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα. Ναι. Δεν μπορούν και τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, τα οποία έχουν 100.000 προβλήματα, τα οποία είναι οργανωτικά, τα οποία είναι ηγετικά, τα οποία είναι στόχων. Πες μου κάτι, είναι συγκυριακό αυτό? Ποιο? Δηλαδή θεωρείς όπως είναι οι σκοτεινές στιγμές του ΣΥΡΙΖΑ που θα επανέλθει κάποια στιγμή όταν φύγουν οι σκοτεινές στιγμές ΣΥΡΙΖΑ, ή είναι παγιωμένο? Επειδή είπε και ο Λάμπρος τέτοιο, θα υπάρξει κι άλλη αποχώρηση. Μάλιστα. Υπάρχουν κι άλλες αποχώρησεις, ναι, 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 ναι. Είναι λογικό και εγώ θα σου το έλεγα ότι μπορεί να πάνε όντως σε μονοψήφιο νούμερο το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Εγώ δεν το αποκλείω αυτό, ναι. Γιατί λίγαν προσεχώς. Θα υπάρξουν και θα φύγουν και οι άλλοι. Όταν μόλις είπε τη λέξη κλειδί ο Νίκος. Το κόμμα Λάμπρο, Κασελάκη. Όταν συγκεντρώνει. Το κόμμα Κασελάκη δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό είπα. Όταν συγκεντρώνει 11,9. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μεταπηδήσει σε άλλο φορέα. Λάμπρο, όταν συγκεντρώνει 11,9. Χωρίς να έχει φύγει ένα μεγάλο του κομμάτι. Συμφωνούμε. Και όταν υπάρχει ένα ποσοστό από ό,τι είδα και στις δημοσκοπήσεις που λέει η μισή περίπου από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίζανε ένα κόμμα το οποίο να ήταν από αυτούς που διαφωνούν. Άρα λοιπόν, εκεί θα υπάρξει όντως αναδιάταξη και ενδεχομένως. Πάντως, έχουμε συμπρισμάτων ακόμα θα περάσουν και ευρωεκλογές. Θα περάσει τρίτο. Γιατί, το επιπλέον κινητρό είναι ότι έχουν μπροστά ευρωεκλογές. Μάλιστα. Θα θέλουν να προλάβουν τις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Εγώ πάντως για να ολοκληρώσω και να λήξω και την ιστορία με τον Λευτέρη, τον Κουσούλη, θεωρώ ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και καλά κάνει. Εγώ θα την ήθελα και πιο οξία και περισσότερο από αριστερά. Αλλά από έναν κόσμο ο οποίος είναι διανοούμενος, θα έλεγα και δεν θα έλεγα οργανικός, γιατί αυτό είναι και κυβερνητικό τέτοιο, ο οποίος έχει κεντρώες τοποθετήσεις, σοβαρές τοποθετήσεις, αλλά έχω βαρεθεί ότι δεν περπατάνε μεταρρυθμίσεις, δεν κάνουν, έχουμε ανομία κλπ. Αυτό νομίζω είναι μειοψηφική τάση και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Με αυτή την έννοια, Λευτέρη, λέω. Υπάρχει το πρόβλημα με την κυβέρνηση ότι δεν προχωράει. Δεν διαφωνούμε με κάθε άλλο. Δεν προχωράει. Δεν άλλα πράγματα. Δεν λέω άλλα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ δέχομαι ότι βρίσκομαι, συγγνώμη, μία παρατήρηση μόνο. Στη μειοψηφική προσέγγιση των πραγμάτων. Διευκρινίζω επίσης ότι το μόνο πρόβλημα. Λέτε ότι η χώρα έχει παραδοθεί στην ανομία. Είναι κάτι. Δεν είπα τη λέξη παραδοθεί στην ανομία. Εγώ εκφράζομαι, νομίζω, σωστά. Είπα ότι πάνω από τη χώρα υπάρχει ένα πέπλο, μαύρο πέπλο ανομία. Να σα περιγράψω πολλά μέτωπα. Ποιο είναι διαφορετικό? Ποιο είναι διαφορετικό, Λευτέρη, αυτό? Αφήστε με λίγο. Υπάρχει διαφορά, το έχει παραδοθεί. Οι κοινωνίες δεν παραδίδονται επειδή έχει εγκατασταθεί μια συνθήκη. Πρώτον, συμμορίες ανηλίκων. Στη χώρα υπάρχουν εργατικά ατυχήματα. Εγκατασταθεί μια θα σας περιγράψω τρία μέτωπα.
τρία μέτωπα. Ξέρετε και το λέω καθημερινή ζωή. Σας πω. Είναι η μοναδική κοινωνία που υπάρχει μορία σε αλήθεια. Δεν είναι κριτήριο αυτό για τη ζωή μας. Να κάνουμε πάντως, οφείλω να πω ότι δεν κρίνω τον τρόπο που εκφράζεστε ούτε για αστείο και σεβόμενος την εμπειρία σας και γι' αυτό σήμερα μας κάνει τιμή και είστε εδώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, μιλάτε για συνθήκη που έχει εγκατασταθεί. Είναι παρανόμος, έχουμε μια παράνομη κυβέρνηση. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ μιλάω για την ατμόσφαιρα ανομίας. Δεν είπα. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πω τρία μέτωπα. Υπάρχει βία στα σχολεία. Μάλιστα. Υπάρχουν συμμορίες ανηλίκων. Πάρτε, σας παρακαλώ, κάντε μια επιλογή δημοσιογραφική. Mm-hmm. Διευθυντές σχολείων δημοτικού. Mm-hmm. Και ρωτήστε γι' αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένα μέτωπο το καθημερινό. Κάνω καθημερινά, γι' αυτό σου το λέω. Ωραία. Έχει ένα μέτωπο αυτό. Δεύτερο, ένα μέτωπο με το οποίο αναφέρομαι πάλι στο νόμο, αλλά επειδή είναι ζητήματα χαμηλής πτήσης, δεν παρακολουθεί η δημοσιογραφία αυτά τα ζητήματα. Στη χώρα υπάρχουν πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα. Γιατί υπάρχουν περισσότερα πολλά σήμερα από ό,τι πήγαν στο παρελθόν. Δημήτρη, αγαπητέ μου, αυτό που έχει σημασία στην πολιτική και στη ζωή μας είναι το παρόν. Η αναφορά στο παρελθόν δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη. Όταν λέμε πέπλο ανομία, σημαίνει ότι στο παρελθόν υπήρχε αυτό και σημαίνει χειρότερα τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν. Εμένα με ενδιαφέρει η ζωή στο παρόν. Εμένα με ενδιαφέρει η ζωή των συμπολιτών μου στο παρόν. Ποια είναι τα παραπολά. Το τρίτο, υπάρχει ένα τρίτο. Υπάρχει βία στους δρόμους. Η τροχαία είναι αρχαιολογικό είδος. Mm-hmm. Αναφέρομαι σε πραγματικά καθημερινά δεδομένα, γιατί η πολιτική αναφέρεται στην πραγματική ζωή των ανθρώπων. Ούτε στο παρελθόν μας ενδιαφέρει, ούτε στο μακρινό μέλλον. Κάνουμε πάντα μία σύγκριση. Μα όμως δεν είναι το κριτήριο της ζωής μας αυτό. Αυτό είναι μία παγίδα. Να τελειώνω με την παρατήρησή μου, να μην σας πάρω άλλο χρόνο. Κατά την εκτίμησή μου. Τελειώσει, Λευτέρα, να σου κάνω μία ερώτηση. Μία παρατήρηση. Θεωρείς ότι και τα τρία αυτά είναι πλειοψηφικά. Μετά θέλω να μιλήσω. Είναι πλειοψηφικά, ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Εγώ δεν προσεγγίζω. Καταλαβαίνω το δημοσιογραφικό ερώτημα. Εγώ δεν προσεγγίζω τα ζητήματα με αυτόν τον τρόπο. Πάντως δεν είναι αυτά που χαρακτηρίζουν. Υπάρχουν ζητήματα που δεν καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι επιστημονικά εργαλεία κατανόησης, αλλά ενδείξεις για την κατανόηση. Υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, Λευτέρη, που λες, αλλά δεν είναι νομίζω κυρίαρχα. Ας είναι κυρίαρχα ή όχι, αυτά τα φαινόμενα δεν είναι κυρίαρχα αριθμητικά, γιατί λειτουργούν διαβρωτικά. Είναι δηλαδή υπόγειες καταστάσεις που αλλοιώνουν το κοινωνικό σώμα. Και αυτό που τέλος θα ήθελα να πω κατά τη γνώμη μου είναι ότι στη χώρα έχει συντελεστεί μια ποιοτική μεταβολή. Mm-hmm. Η ποιοτική μεταβολή συντελέστηκε με τη συγκλονιστική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ που άρχισε τον Ιούλιο του 19. Εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το φαινόμενο του ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρετε, έχω βγάλει και τρία βιβλία για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει, βαίνει προς το θάνατό του το 19. Ναι. Αυτή η απώλεια της αντιπολίτευσης, ενώ της αντιπολιτευτικής λειτουργίας, ναι, διαμορφώνει μια ποιοτική μεταβολή στη χώρα. Έτσι, μια συντηρητική κεντροδεξιά κυβέρνηση έρχεται και επαναπαυμένη με την κυριαρχία της. Μπορεί κάποιος να την πει πολιτική, εγώ τη λέω αριθμητική, αλλά αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης. Ναι. Εγκαθιστάμεθα σε μια στασιμότητα, δηλαδή δεν αισθανόμαστε όλοι την ανάγκη των μεταβολών που έχει η χώρα για να βγει από την παρακμή στην οποία βρίσκεται. Αυτή είναι η συνολική μου παρατήρηση. Ναι. Και δεν έχω κανένα πρόβλημα με την κυβέρνηση, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, το ότι μπορεί να ασκείται κριτική στην κυβέρνηση σήμερα, ότι έχετε και πρόβλημα. Αναφέρομαι στο κύριο Φελέκη τώρα. Νίκο, σε παρακαλώ, γιατί περιμένουν και οι υπόλοιποι να μιλήσουν. Λοιπόν, βοήθησέ με στη διαχείριση. Μην με χροκοιτάσαι, παρακαλώ, φοβάμαι. Λοιπόν, στην πολιτική είναι σύγκριση. Ναι. Η σύγκριση δεν είναι το ιδανικό το οποίο θα θέλαμε, αλλά ναι, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Και σχέση με τον παρελθόν, αν έχουμε κάνει βήματα, δεν έχουμε κάνει. Εγώ δεν αρνούμαι ούτε ότι υπάρχει πρόβλημα με συμμορίες στο σχολείο. Το ζήτημα είναι το εξής. Η πολιτεία ευνοεί τέτοια φαινόμενα ή προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει με τον τρόπο που μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Πάντως κρίνεται για το αποτέλεσμα. Έτσι. Λοιπόν, σαφέστατα. Ναι. Δεύτερον, όταν πας να αντιμετωπίσεις τη φοροδιαφύγη, mm-hmm, όταν κάνεις αυτά τα οποία κάνεις με αυτούς που κερδοσκοπούν παράνομα, όταν κάνεις αυτά που κάνεις στη Μύκονο κτλ., όταν γκρεμίζεις αυτά, αυτό σημαίνει ότι ευνοείς την παρανομία, mm-hmm, σήμερα στην Ελλάδα. Και λέμε ότι κέρδισε η κυβέρνηση επειδή δεν υπήρχε αντίπολιτευση. Μα το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 32%. Μάλιστα. Ότι εξαϊλώθηκε συνέχεια είναι γιατί ακολούθησε μια λάθος συνταγή. Και ο κόσμος ο οποίος ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε, πώς θα το πω, επειδή έτσι του ήρθε το πρωί των εκλογών, προφανώς κάτι βλέπει. Να. Δεν λέω ότι επιβραβεύει τα πάντα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο.
μπορεί να αρέσει να... Δεν είμαστε στην εποχή των κινηματικών καταστάσεων της δεκαετίας του 70 ή του 80, που ήταν άλλα τα προτάγματα. Σήμερα αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος, ύστερα από μια δεκαετία που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, είναι αύξηση των μισθών, είναι να έχει μια ποιότητα ζωής, είναι να νιώθει ασφάλεια, είναι να έχουν τα παιδιά του καλύτερη εκπαίδευση, να έχει καλύτερη υγεία. Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η κυβέρνηση, με ένα στόχο, όπως είπα και πριν, να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα και να μιλάμε συνέχεια, μα εκεί γίνεται εδώ και εμείς τι είμαστε εδώ. Η Ελλάδα δεν υστερεί σε τίποτα. Μπορεί να κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια κόντρα στην. Με σπρώχνεις προς την άποψη Κουσουλή. Με συγχωρείς. Μπορεί να τα κάνει. Με συγχωρείς. Κόντρα στην. Πάλι εδώ. Δείτε τα δημοσιεύματα τα οποία έχει ο διεθνής τύπος. Ήμασταν στη Γερμανία προχθές. Λοιπόν, αυτά τα οποία είπε ο Σόλτς σε σχέση με την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία, δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά τα ακούγοντα, τα οποία ακούγονται πριν από 5-6 χρόνια. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά όντως η κατάσταση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που κάποτε ήταν παράδειγμα, είναι χειρότερη από ό,τι ακούστε όμως. Λοιπόν, εδώ τσιγκλιάζει. Άρα λοιπόν, συγκριτικά θα τα δούμε. Δεν λέω ότι είμαστε παράδεισο. Ακούστε. Όλοι παρακολουθήσαμε τη συνάντηση με τον κύριο Σόλτς. Είναι ιδιαίτερος ελπιδοφόρος. Δεν μιλάμε πια για οικονομία, για οικονομικά προβλήματα, μιλάμε για άλλα πράγματα. Όμως υπάρχουν και αυτά τα ζητήματα που έθεσε ο κύριος Κουζούλας. Σας λέω ότι εγώ σήμερα στο ραδιόφωνο ασχολούμαι με τους οβάδες που έφεσαν για εκατοστήματα. Αυτό δεν συνιστά ευρωπαϊκή για χώρα, να μην ούτε τα μαθήματα σε κοντέινερ. Μα δεν είπα ότι γίναμε. Λέω ο στόχος. Εντάξει, είναι. Ωραία. Όχι, το λέω γιατί. Γιατί Δημήτρη, και στην υγεία. Συγγνώμη, Νίκο. Η κανονικότητα είναι αυτή που μας οδήγησε εδώ που είμαστε. Και στο δημόσιο. Και στο δημόσιο. Και στον τρόπο. Και στην υγεία. Και στην παιδεία. Και σε άλλους τομείς υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικά προβλήματα. Δεν τα παραγνωρίζει κανείς. Γιατί λέμε. Λοιπόν, αυτό που κρίνεται η κυβέρνηση είναι αν προσπαθεί να το αντιμετωπίσει, αν κάνει τα στραβά μάτια. Αυτή είναι η ιστορία. Και το αποτέλεσμα. Και η αποτελεσματικότητα. Προφανώς. Εγώ απλώς θέλω να αποκαταστήσω λίγο τη φήμη του Λευτέρη Κουσούλη, λέγοντας το εξής, ότι τις απόψεις που έχει σήμερα, που εκφράζει σήμερα, τις εξέφραζε και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ τις εκφράζω από τα 16 για να έχουμε. Επίτρεψε μου, Λευτέρη, τώρα πάω να σου κάνω ένα κομπλιμέντο. Ναι, θέλω να πω ότι. Ναι. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρει εμένα τη γνώμη μου, Λευτέρη, γι' αυτό. Επίτρεψε μου. Επιτρέψτε μου να πω. Σε παρακαλώ. Τώρα. Και την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σου πω τώρα. Ίδιες θέσεις για το κράτος και τη δημόσια διοίκηση. Και την πρώτη περίοδο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και σήμερα. Αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι εντοπίζω στα παραδείγματα που λέει ο Λευτέρης όχι μια καθολικότητα, αλλά μια περιπτωσιολογική. Λογική. Όμως, αυτά τα φαινόμενα μετά την πανδημία είναι ιδιαίτερα έντονα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ειδικά η παραβατικότητα των ανηλίκων. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει κοινωνικά να αντιμετωπιστεί. Πράγματι, χρειάζονται πάρα πολύ περισσότερες προσπάθειες και εξειδικευμένο προσωπικό που θα αγκαλιάσει και τις οικογένειες και τους νέους ανθρώπους και θα ενσωματωθεί στα σχολεία μας, προκειμένου να εντάξουμε τους νέους σε μια. Εγώ θα πω ότι δεν είναι καλό να το ανοίγουμε το θέμα αυτό, επιτρέψτε μου να το πω. Σήμερα, για παράδειγμα, έμαθα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ένα 16χρονο κορίτσι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση από ναρκωτικά. Το ανοίγουμε το θέμα και κακώς το ανοίγουμε. Αφορμή στάθηκε αυτό του κ. Κουσούλη. Δεν έχουμε ειδικό στο τραπέζι και θα ήθελα να υπάρχει ειδικό. Όχι, πρέπει να το κάνουμε, γιατί και ειδικό πλαίσιο έχει περάσει και είναι ένα πρόβλημα. Θέλω να πω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν προσφέρεται και δεν λέω ότι το κάνει ο κ. Κουσούλη. Ούτε το ξέρουμε. Δεν για κομματική αντιπαράθεση. Ούτε το ξέρουμε στην προφανή. Δεν υπάρχουν ραντεβού σε παιδοψυχολόγου. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού σε παιδοψυχολόγου. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ρεπορτάζ. Πολύ σωστά βάζεις αυτά τα ζητήματα. Είναι τα ζητήματα που απασχολούν τις οικογένειες στην καθημερινότητά τους και στο μικρό κόσμο. Δεν προσφέρεται άρα, για μικρό κόσμο. Σωστός ο εντοπισμός. Δεν νομίζω όμως ότι χαρακτηρίζουν ούτε την κυβέρνηση ούτε την κοινωνία αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι όμως τύχημα για την κάθε κυβέρνηση, μια καλή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που έχει αίσθηση του χώρου και του χρόνου, να δώσει λύσεις και να δώσει προοπτική. Από εκεί και πέρα, αυτό που εγώ εντοπίζω ως. Θετικό σε αυτή την κυβέρνηση είναι ότι αντιλαμβάνεται τα μηνύματα των καιρών. Εμένα μου άρεσε η επιτροπή που φτιάξατε, Δημήτρη, με το δασκαλάκι για την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς θα μπει στη ζωή μας, πώς θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, πώς θα σώσει θέσεις εργασίας και πώς θα οδηγεί την χώρα στο μέλλον. Υπάρχουν όμως, και πολλά άλλα τα οποία εμένα δεν μου αρέσουν στην κυβέρνηση. Προφανώς, όλους μας. Όμως, αυτό που θέλω να πω για αυτά, ας πούμε, τα ωραία και τα μεγάλα, είναι κάποια στιγμή να βάλετε ένα χρονοδιάγραμμα και να πείτε σε 6 μήνες αυτή η επιτροπή που μας αρέσει έκανε αυτά τα πράγματα. Αυτό πολλές φορές δεν γίνεται. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά μου εμένα με τον Μουρούτη και με τον Λευτέρη που είπα προηγουμένως. Είπε το θέμα της παραβατικότητας στα σχολεία. Το κεντρικό θέμα το οποίο υπάρχει δεν είναι η παραβατικότητα. Δεν είναι, όπως είπε ορθά ο Μουρούτης, πλειοψηφικό ή καθολικό.
Αυτό που υπάρχει είναι οι άθλιες υποδομές, οι καθηγητές που δεν υπάρχουν, ότι εν έτη 2023 υπάρχουν σχολεία ακόμη που κάνουν μάθημα μέσα σε κοντέινερ. Το πρόβλημα της εκπαίδευσης είναι το βασικό πρόβλημα και όχι της παραβατικότητας των νέων. Στο δεύτερο θέμα, στο οποίο αναφέρθηκε, στα εργατικά ατυχήματα. Δεν είναι τόσο τα εργατικά ατυχήματα, πόσα να είναι, 5, 10, 100, 1000. Αυτό που υπάρχει είναι οι απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, είναι το γεγονός ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων έχουν φαλκιδευτεί, ότι υπάρχει ανασφάλιστη εργασία, ότι υπάρχουν ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Και πάει λέγοντα. Επειδή έχει δίκιο σε αυτό, να πω κάτι. Επειδή από τα μνημόνια. Επειδή από τα μνημόνια. Όχι, από τα μνημόνια. Λοιπόν, επειδή ανοίγουμε μια βεντάλια θεμάτων, στην οποία μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα και για τα εργασιακά. Για τα σχολεία που λέμε. Για τα σχολεία πέρασε ολόκληρο πλαίσιο πέρσι. Λοιπόν, για τον bullying. Για τον bullying. Για όλα αυτά. Βεβαίως, ναι. Για την παραβατικότητα στα σχολεία. Ο Νίκος για τις υποδομές. Λοιπόν, για την εκπαίδευση να κουβεντιάσουμε. Είναι και το κεντρικό θέμα. Λοιπόν, για τα εργασιακά να συζητήσουμε. Αυτά τα θέματα τα οποία συζητάμε τώρα, τα συζητάμε όσο θυμάμαι ότι είμαι δημοσιογράφος. Προφανώς. Το ερώτημα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ίσως κάποιες περιόδους πάνε στο χειρότερο, κάποιες έχουν βελτιστεί. Ελάτε, σας παρακαλώ, βοηθήστε με να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, Λάβρο μου, και επιστρέφω. Και αυτό το πλεονέκτημα που υπονοεί ο Δημήτρης ο Τσιόδρας και αυτό που είπε ο κ. Κουσούλας το μεταφράζει αριθμητικά, ότι αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα οποία συζητάμε, εγώ τουλάχιστον 25 χρόνια είμαι δημοσιογράφος, το Φελίκη 20 χρόνια. Λοιπόν, υπάρχουν. Ωραία. Το ερώτημα στις δημοσκοπήσεις και στην πράξη είναι ποιος μπορεί να τα λύσει καλύτερα, όχι τελείως, και αυτό δεν είναι την απάντηση για τη Νέα Δημοκρατία είναι εκεί που είναι. Εγώ μερικές εβδομάδες είμαι υπό το Φελέκη και έχω αγανακτήσει. Δεν ξέρω εσύ 20 χρόνια πότε. Είσαι. Πάμε σε σχόλια. Εγώ ανοίγω. Κάτω από σένα. Πάμε σε παρακαλώ. Σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας. Συνεχίζουμε να σχολιάζουμε όλα αυτά που έδειξε η δημοσκόπηση, αλλά αυτό που θέλω να βάλω στο τραπέζι και θα δώσω αμέσως το λόγο στην Άννα Καραβοκύρη, είναι ότι βλέπω από όλα αυτά που έδειξε και ο κύριος Κουσούλης και αργότερα όπως επεκτείναμε τη συζήτηση, δεν αποτυπώνονται σωστά μέσα στην δημοσκόπηση, αποτυπώνεται η ακρίβεια κατά 61,1%. Το ζήτημα της ακρίβειας, για παράδειγμα, που απασχολεί την πλειονότητα, την πλειοψηφία του κόσμου, δεν φαίνεται να έχει γρατζουνίσει την κυβέρνηση. Δημοσκοπικά πάντα μιλάμε. Νομίζω ότι αγγίζει, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, είναι η ακρίβεια. Ο βασικός εχθρός της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. Ναι. Γι' αυτό και είναι στοχοπροσιλωμένες πάρα πολλές δράσεις, προκειμένου να πατάξει. Γιατί ξέρει ότι αυτός είναι ο κύριος εχθρός της. Να πατάξει είναι το μεγάλο στοίχημα. Λοιπόν, όσον αφορά δημοσκοπικά, ξέρουν ότι είναι ένα πρόβλημα η ακρίβεια. Δεν είναι τωρινό. Είναι διαχρονικό. Όπως είπε και ο Λάμπρος πριν, 20 χρόνια δημοσιογράφος, μια ζωή θυμάμαι και εγώ πόσο είχε πέρυσι το ένα προϊόν, πόσο το αγοράζουμε τώρα, φέτος. Τώρα επειδή κάνει αυτό το ρεπορτάζ, αλλά τώρα μιλάμε, έχουμε ξεφύγει. Γιατί τώρα δεν είναι μόνο η ακρίβεια, αρχίζουμε να δίνουμε σημασία και στην εσχροκέρδεια. Τώρα όμως μπορεί να γίνει η κρίση ευκαιρία. Και αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι αν θέλει, μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα. Αν θέλει. Λοιπόν, είναι επειδή έχει ανοίξει θέλει, πάρα πολύ. Δεν μπορεί να μην θέλει, δεν μπορεί προφανώς. Δεν μπορεί να μην θέλει, θα θέλει. Αλλά δεν μπορεί. Κοιτάξτε, σε κοιτάξτε. Είναι ένα θέμα, άμα υπήρχε μαγική συνταγή, όχι η κυβέρνηση εδώ. Κάθε κυβέρνηση μαγική εδώ, συνταγή δεν λύσει. Υπάρχει, αλλά θα το συζητήσουμε. Αν το συζητήσουμε. Άμα έχει πάει φέτα 15 μου, τι να πεις. Ναι. Πάντως να πούμε ότι. Δημοσκόπηση όμως, εγώ έχω μία παρατήρηση. Παρακαλώ. Είδα ότι ο Μητσοτάκης είναι στο 38,5, 39 πόσο είναι για καταλληλότερος, οι άλλοι είναι στο 6 και στο 4 και υπάρχει ένα 34-35% κανένας. Πάρα πολλά χρόνια ξαναεμφανίζεται ο κανένας. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό πολιτικής εκπροσώπησης, το οποίο από ό,τι αν βλέπω καλά, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αυτό το 13-13,5%, καταγράφεται στα τρία κόμματα, δηλαδή του Βελόπουλου, του Σπαρτιατών και της Νίκης. Το ίδιο ποσοστό είδα, 13,3 νομίζω, 13,4, όσο πήρε και στις εκλογές. Από την πλευρά της αριστεράς και της κεντροαριστεράς φαίνεται ότι είναι το πρόβλημα που εντοπίζεται στον κανένα. Γιατί τα δύο παραδοσιακά
μεγάλα κόμματα εξουσίας που ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και μετά το ΠΑΣΟΚ αντικαταστάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι ωραία. Εκεί είναι ο κανένας Νικό, και στρατηγικά... Σε λίγο θα έρθω σε σένα που θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω πώς θέλω να προλάβω. Πρέπει να δει τι θα κάνει. Να κλείσουμε και αυτόν τον κύκλο της κουβέντας και να επιστρέψω σε εσάς κύριε Κουσούλη και θα θέσω και σε εσάς το ίδιο ερώτημα. Με 61,1% να απασχολεί τον κόσμο το ζήτημα της ακρίβειας, ξαναρωτώ ότι δεν φαίνεται να έχει πληγεί η κυβέρνηση. Μα απολύτως κύριε Νιφλή, και σήμερα να γίνουν εκλογές και μετά από 2 χρόνια και 3 χρόνια η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 38 με 40%. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν αντανακλά στην πραγματική πολιτική δράση. Η ευθύνη μιας κυβέρνησης είναι διπλή. Πρώτον, να διαχειρίζεται τα τρέχοντα προβλήματα. Αυτό το κυβερνητικό σχήμα ως προς το μέτωπο της διαχείρισης παίρνει άριστα. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ καλό διαχειριστικό σχήμα. Αλλά μια κυβέρνηση δεν είναι μόνο διαχειριστικό σχήμα. Είναι κυρίως πολιτικός οργανισμός. Είναι πολιτικό σχήμα. Μια κυβέρνηση έχει την ευθύνη της πολιτικής διεύθυνσης της κοινωνίας. Δηλαδή να πάρει τα μεγάλα ζητήματα, να τα θέσει κάτω, να τα επεξηγήσει, να τα συζητήσει ενώπιον του λαού, να αναπτύξει μια επιχειρηματολογία και να πάρει μεγάλες δύσκολες αποφάσεις. Αυτό είναι κυρίως η ευθύνη μιας κυβέρνησης. Επειδή αυτό δεν γίνεται, σε αυτό συνίσταται η παρατήρησή μου και η κριτική μου, αν θέλετε, βρισκόμαστε σε αυτή τη στασιμότητα στη συντήρηση των προβλημάτων. Η χώρα χρειάζεται μια επιτάχυνση. Και ενώ η συνθήκη είναι ιδανική, τέτοια ιδανική συνθήκη για κυβέρνηση δεν έχει ξαναβρεθεί μετά το 1974. Mm-hmm, mm-hmm. Υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση ένα χάσμα. Οι ιδανικές συνθήκες, ιδανικότερες, λοιπόν, κυβέρνηση δεν έχουν ξαναυπάρξει. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι ότι θα μπορούσε σε αυτή τη συνθήκη να υπάρξει μια επιτάχυνση στις μεταβολές. Αυτό ακριβώς σημειώνω. Μια τελευταία παρατήρηση. Η χώρα βρίσκεται σε άλλη φάση. Δηλαδή βρισκόμαστε κατά κάποιο τρόπο στο τέλος του ιστορικού κύκλου που ξεκίνησε το 1974. Επιτρέψτε μου την έκφραση, η χώρα βρίσκεται σε έναν ιστορικό κάματο. Δεν είναι απλοσκόπωση. Είναι μια εξάντληση. Και πρέπει να δούμε ποια είναι η συνθήκη που ζούμε σήμερα, ώστε να μπορέσουμε ενδεχομένως με ευθύνη της κυβέρνησης να κάνουμε ένα βήμα εξόδου. Αυτή είναι η συζήτησή μας. Μάλιστα. Και θα πάω στο Λάμπρο αμέσως. Ναι. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετική εικόνα την οποία δεν βλέπουμε. Δεν είναι, αφήνω την κυβέρνηση που βλέπει όλος ο σοβαρός διεθνής τύπος για την Ελλάδα. Που μιλάει για μια Ελλάδα η οποία αναπτύσσεται και πράγματι η ανάπτυξη δεν ήρθε από το πουθενά. Ήρθε λόγω εφαρμογής κάποιων πολιτικών. Βγήκαν χθες οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας από τη Eurostat. Δείχνουν τριπλάσιους ρυθμούς στην Ελλάδα. Δεύτερον, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι το μέλλον στον ενεργειακό τομέα. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει κάνει άλματα την τελευταία τετραετία. Καταγράφεται μέσα στις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε ΑΠΕ. Σε τεχνολογικό, όσον αφορά στην τεχνολογία. Το δημόσιο έχει προχωρήσει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Εφαρμόστηκαν πάρα πολλές εφαρμογές. Τις είδαμε και στη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και στη συνέχεια στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Και ετοιμάζονται καινούργιες. Λοιπόν, στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. Πάρα πολλά πράγματα, τα οποία έχουν γίνει την προηγούμενη τετραετία. Mm-hmm. Στον τομέα που αφορά στο δημόσιο. Είπαμε και πριν ότι γίνονται πάρα πολλά μεταρρυθμιστικά προκειμένου να υπάρχει μια αξιοκρατική επιλογή και να μην ζούμε φαινόμενο του παρελθόντος. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε επίπεδο εξωτερικών σχέσεων η εικόνα της Ελλάδας δεν έχει καμιά σχέση με αυτή την οποία είχαμε τις προηγούμενες τετραετίες. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά τα οποία λέμε ότι πρέπει να γίνουν, γίνονται. Και αυτό βλέπει ο κόσμος. Και αυτό εκτιμά ο κόσμος. Βλέπει και τα προβλήματα, ζει τα προβλήματα. Δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ζήτημα της ακρίβειας δηλαδή, δεν είναι εντάξει. Ότι γίνονται όλα καλά ή ότι η Ελλάδα είναι παράδοση. Μην παρεξηγηθώ. Ναι. Έτσι, το ζήτημα της ακρίβειας είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όντως. Και σωστά το είπε η κυρία Καραβοκύρη πριν, ότι είναι πραγματικά η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Είμαστε από πάνω. Προσπαθούμε. Mm-hmm. Μακάρι να υπήρχε μαγική συνταγή, θα την είχε εφαρμόσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσεξε, μην πέστε στο λάθος, έξω πάμε καλά. Όχι, καθόλου. Ο διεθνής τύπος μας λέει και κάνει. Καθόλου. Οι ιδανικότερες συνθήκες που είπε ο Κουσούλης είναι αλήθεια. Και αν υπάρχει ένα κεντρικό διακύβευμα, είναι η πλήρης εξομάλυνση με τα ελληνοτουρκικά. Πάντως, εκεί δεν πάει λοιπόν. Επειδή η αντιπολίτευση παραμένει η ακρίβεια, να πω ότι εδώ και κάτι πήγε να πει και ο Γιώργος. Και Γιώργο, αμέσως στο λόγο, αλλά το χρωστάω οπωσδήποτε στο Λάμπρο. Εδώ να πούμε ότι διαχειριστικά, όπως το έθεσε και πριν σε αυτό το επίπεδο ο κύριος Κουσούλης, κρίνεται η κυβέρνηση και δεν κρίνεται με τον καλύτερο τρόπο. Μα να πω κάτι όμως. Λοιπόν, συγγνώμη. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα
εισαγόμενο πληθωρισμό. Έτσι, ναι. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο πληθωρισμός. Ναι. Έτσι, ήταν, είναι και ισχροκέρδη. Εισαγόμενος είναι ισχροκέρδη. Λοιπόν, είχες το γενικό πληθωρισμό, ο οποίος έχει πέσει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ναι. Έχει τον πληθωρισμό στα τρόφιμα που επιμένει. Ναι. Και εδώ και στην Ευρώπη. Είμαστε στο μέσο όρο. Προσπαθείς με κάθε τρόπο, με τρεις τρόπους. Ένα, αυξάνοντας μισθούς συντάξεις. Δεύτερον, με το να δίνεις στους πιο ευάλωτους, όπως αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα. Τρίτον, με το να αντιμετωπίσεις την εσχροκέρδεια με ένταση των ελέγχων. Είδατε ότι πήγαμε σε πολυεθνικές εταιρείες, ναι. Μεγάλες, βγάζοντας και τα ονόματα. Δημήτρη, όχι μόνο αυτό, Δημήτρη, οι οποίες δεν είχαν σήμερα αυτό που λες. Το ακούω αυτό που λες. Δεν είχαν μόνο σήμερα αυτό. Να σου πω ότι πέρσι το Μάρτιο δείχναμε και μας το έλεγε χθες ο κ. Γραφτόπουλος. Δείχναμε συγκεκριμένα προϊόντα αυτών των πολυεθνικών εταιρείων. Και όταν τα αποκαλύπταμε πέρσι στην εκπομπή μου, εγώ, η απάντηση ξέρεις ποια ήταν. Λαϊκίζεται και είναι λάθος. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια ήταν η απάντηση. Εγώ ξέρω ότι επιβλήθηκαν 8 εκατομμύρια. Ξέρω ότι επιβλήθηκαν 8 εκατομμύρια πρόστιμα και θα συνεχίσουν να επιβάλλονται. Λάμπρο. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Η κατάσταση είναι σύνθετη. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα. Προφανέστατα είναι σύνθετη. Αυτό που είπα, ότι εδώ η κυβέρνηση έχει αντιφάσεις. Είναι πράγματα, επειδή παρακολουθώ πάρα πολλούς τομείς όλη τη δουλειά μας, έτσι. Και το τομέα της εξωτερικής πολιτικής και το τομέα της ασφάλειας που αναφέρθηκε ο κ. Κουσούλης και το τομέα της οικονομίας και το τομέα των διεθνών σχέσεων και το τομέα των ενεργειακών. Η κυβέρνηση κάνει όντως πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει εδώ και καιρό. Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να τα έχει κάνει και δεν τα έχει κάνει. Και τα κάνει εκ των υστέρων συνήθως μετά από κάποια κρίση. Στο μεταναστευτικό, στο ενεργειακό, είχαμε πολλά μπροσπίσω, θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ μπροστά. Η κυβέρνηση έχασε μια πενταετία που θα μπορούσε να έχει τρέξει πιο γρήγορα. Πράγματα όμως γίνονται. Το επόμενο διάστημα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, κρατήστε την συζήτηση σημερινή, η Ελλάδα θα βρεθεί σε πλεονεκτική θέση στρατηγικά σε πάρα πολλούς τομείς έναντι πολλών ευρωπαϊκών χωρών που είναι και φαίνονται ισχυρές. Ακόμα και από τη Γερμανία. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε τώρα, αλλά κρατήστε το κατά κάποιο σημείο. Θα την κάνουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με τη συζήτηση που είχε ο κ. Μητσοτάκης με τον Όλαφ Σόλτς. Όμως, αυτό δεν αρκεί. Το ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει αναγκαστικά την πλειοψηφία, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αν επιμένω τις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά στοιχεία των εκλογών, έτσι, γιατί ψήφισες, γιατί ποιος θα χειριστεί αυτό, ποιος. Υπάρχει πρόταση, όχι. Δεν σημαίνει ότι τον ψήφισε γιατί είναι ευχαριστημένος 100%, αλλά σου λέει δεν έχω κάτι άλλο. Αυτό όμως παραμένει ένα πολιτικό πλεονέκτημα. Έχει την ευκαιρία το επόμενο διάστημα να κάνει και στο εσωτερικό πράγματα, η χώρα, παιδιά, κατά ψέματα έχει το αναμάζευτο. Έτσι. Η χώρα έχει τέτοιο βάθος κρίσεων παντού. Το δημόσιο τομέα, τη γραφειοκρατία, ό,τι προσπάθεια και να γίνει, χρειάζονται, κατά τη γνώμη μου, 4 τετραετίες ενός πολιτικού συστήματος απολύτως αφοσιωμένου, καμικάζει, που να λύνει προβλήματα και να σπάει 2050. Και να κόβει γόρδιους δεσμούς. Λάμπρο. Δεν μπορεί να γίνει σε μια τετραετία. Πόσο θα του δώσουμε δηλαδή, ρε, το παράδοξο. Μέχρι το 2050. Το παράδοξο. Κλέβεις από το χρόνο σου. Το παράδοξο να έχουμε αυτή τη στιγμή μια μονοκομματική, ένα μονοκομματικό στην ουσία πολιτικό σύστημα, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν οφείλεται στο ότι είναι ιδεολογικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το στίγμα της Νέας Δημοκρατίας? Έχει σαφές στίγμα, είναι δεξιό, είναι φιλελεύθερο, είναι πολλά πράγματα μαζί. Ποια είναι η συνισταμένη, ότι τις πιστώνουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση σε σχέση με τους άλλους. Όσο το έχει αυτό και όσο δεν εμφανίζεται κάποιος άλλος να πει ότι εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα, μάλιστα, έχει έστω και μειωμένα ποσοστά το προβάδισμα. Κύριε Φελέκη, αλλάζουμε θέμα. Να αλλάξουμε. Τι επιχειρεί να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με τις συναντήσεις που είχε? Έτσι όπως έκανε. Τη χθεσινή συνάντηση με τον κύριο Κασελάκη, είχαμε με τον κύριο Ηλιόπουλο, είχαμε μετά συνάντηση της κυρίας Βίγκου με την ομάδα Χτσιόγλου. Τι γίνεται? Είχαμε και τον κύριο Τεμπονέρα. Και τον κύριο Τεμπονέρα έχει απόλυτο δίκιο. Πριν ήταν ο Τεμπονέρας και μετά ο Ηλιόπουλος, ναι. Απλώς ο Τεμπονέρας δεν βγήκε να το πει. Και έτυχε να είμαστε μάλιστα στη μία η ώρα, είχαμε ραντεβού μαζί. Και έφυγε το παιδί 2 η ώρα να πάει να δει τον Τσίπρα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Τσίπρας αργά κατάλαβε ότι το κόμμα του διαλύεται. Είχε την εντύπωση ότι okay, θα φύγει η ομπρέλα και θα έχουμε μία μικρή διάσπαση. Αν όμως, μου λέγε εμένα, φύγουν κι άλλοι και έχουμε τρίτη, τέταρτη διάσπαση, τότε θα διαλυθεί και τότε θα έχω πρόβλημα και εγώ. Ναι. Αυτό γίνεται τώρα. Η ομάδα, στο πούμε έτσι, της Αχτσιόγλου, γιατί τελικά νομίζω ο Χαρίτσης ήταν ο επικεφαλής, δεν θα είναι η Αχτσιόγλου, mm-hmm, θα φύγει. Ναι. Δεν θα φύγει την Κυριακή. Είδες που είχαμε και μία ηχογνωμία, αν θα είναι Σάββατο Κυριακή, και σας είπα Κυριακή. Δεν θα φύγει την Κυριακή, αλλά τα περίπου 1000 άτομα τα οποία διαδικτυακά θα κουβεντιάσουν,
σε ποσοστό, ενώ την προηγούμενη φορά ήταν 60% υπέρ του να φύγουν, τώρα είναι στο ποσοστό 95%. Θα φύγουν αυτοί. Θα μείνει λοιπόν ο κύριος Κασελάκης με ένα στενό πυρήνα. Αυτό ο Τσίπρας προσπαθεί να το αποτρέψει και στις δύο συναντήσεις, τρεις που έκανε, και στο Σακελαρίδη, τον Γαβριήλ, προσπάθησε να του πει, να πείσει την Αξιόγλου, γιατί ήταν και στο στενό πυρήνα, και στον Ηλιόπουλο να μην φύγουν, να παιχτούν τα θέματα τον Ιούνιο, το ίδιο και στον Τεμπονέρα. Ναι. Αλλά όμως αυτό έχει μία μεγάλη αντίφαση. Δεν μπορεί να του λες του Αλουνού κάτσε και θα τον διώξουμε σε ευρωεκλογές αν πάει χάλια, που θα πάει χάλια, και το ξέρουν, γιατί είναι σαν να του λες από τώρα, άστον. Πώς θα δουλέψει ο άλλος για να πάει καλά ένα κόμμα, όταν του λες άστον να το δούμε τότε. Νομίζω ότι και η ομάδα αυτή, η λεγόμενη Τεμπονέρα, και αυτή θα αναγκαστεί κάποια στιγμή, αυτή τη στιγμή δεν έχει λογική εξόδου, αλλά πριν το συνέδριο, που δεν θα γίνει, στο έχω πει τόσες φορές, νομίζω θα αναγκαστεί να γίνει, γιατί είναι η τέταρτη φορά που πάει για αναβολή του το συνέδριο. Και πώς θα γίνει, δηλαδή πώς θα γίνει αυτό που θα γίνει από το κόμμα. Κοίταξε να δεις, το Κασελάκης, ακόμη και να χάσει τις ευρωεκλογές που θα τις χάσει και να ακόμη δηλαδή και χωρίς αυτούς, ο Κασελάκης χρειάζεται συνέδριο. Είναι έτσι ή όχι. Χρειάζεται, τι χρειάζεται. Θα είναι μία γιορτή, θα την ονομάσει γιορτή δημοκρατίας. Αυτό λέω. Και θα πει ακόμα διαβοής εγκρίνονται. Ακόμη και χωρίς τους κομματικούς αντιπάλους, ο Κασελάκης χρειάζεται συνέδριο. Ναι, έτσι, αυτό θα είναι μία μάζοξη στο ΣΕΦ που θα είναι γιορτή και θα πει διαβοής εγκρίνονται. Έτσι. Θα είναι ένας θρίαμβος προσωπικός του Κασελάκη. Επειδή λοιπόν αυτό το καταλαβαίνει και η ομάδα Τεμπονέρα, η οποία έχει ρίξει μεγάλο βάρος στο θέμα του συνεδρίου, την πρώτη φορά είπε πρώτα να γίνει το συνέδριο και μετά η εκλογή αρχηγού, δεν έγινε. Τη δεύτερη φορά πήρε απόφαση το έκτακτο συνέδριο να γίνει το Νοέμβριο, ούτε αυτό υλοποιήθηκε. Είπανε να γίνει το Φεβρουάριο. Πάει και ο Φεβρουάριος με βάση την ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής. Ότι θα αρχίσουν να κουβεντιάζουν από τις 20 Δεκεμβρίου να βγουν θέσεις κλπ. Άρα δεν προλαβαίνουν. Και το πιθανότερο είναι αυτό που αρχικά, όπως σου είχα πει, σε ανύποπτο χρόνο, θα πάνε για μετά τις ευρωεκλογές. Αλλά ο Κασελάκης δεν πρόκειται να φύγει. Ο Κασελάκης θα κρατήσει ένα κόμμα, θα είναι το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και θα έχει πετύχει το απίστευτο αυτός ο άνθρωπος. Μάλιστα. Ήρθε από το πουθενά. Πιστεύεις το ίδιο Δημήτρη ότι ο ξαφνικά δεν θα φύγει. Να ολοκληρώσω. Ήρθε από το πουθενά και ξαφνικά μπορεί να μείνει με ένα κόμμα της τάξης του 7, 8, 10, 11% προσωπικό κόμμα, με βουλευτές, με κρατική επιχορήγηση, με προνόμια, με. Ωραία. Η αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ φεύγει, συνεχώς φεύγουν. Σε έχω απειλήσει τα κρίσιμος ο Δραγασάκης, ο ρόλος του. Ναι. Έτσι, για το τι θα συμβεί. Μάλιστα. Τα ισοκομματικά δεν ξέρω, Φελέκης, δεν μπαίνω σε αυτά. Θέλω να πω το εξής όμως. Γίνεται μεγάλη κουβέντα σχετικά με τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα κτλ. Λογικό ως ένα βαθμό, λέω σε ένα βαθμό γιατί, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό κόμμα και τον έκανε κόμμα εξουσίας. Όμως το 17% έφτασε επί Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το 32. Λοιπόν, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή, γιατί άκουσα έναν υποψήφιο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ να λέει τις προάλλες ότι από όταν έφυγε ο Τσίπρας πάμε από ήττα σε ήττα. Λάθος. Από όταν έφυγε ο Τσίπρας βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα που είχαμε, αλλά το 17% και τις συνεχόμενες ήττες επί Τσίπρα ήρθαν. Δεν κάτσε ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρά να συζητήσει τι έχει αλλάξει στην ελληνική κοινωνία, τι κόμμα είναι, τι εκπροσωπεί, πώς πρέπει να αντιπολιτευτεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η κουβέντα δεν έγινε ούτε το 19, δεν έγινε ούτε τώρα. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας υπό το βάρος της κατάστασης αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Πολλοί έλεγαν ότι θα παραιτηθεί το βράδυ του Μαΐου, της 25ης πότε ήταν, ναι, Μαΐου, και όχι στην συνέχεια. Έφυγε στη δεύτερη ήττα. Επί της ουσίας δεν είναι καμιά κουβέντα τι στην ευχή έχει πάει στραβά. Τώρα βλέπω διάφορους να τρέχουν προς τον κύριο Τσίπρα και τα λοιπά, πάλι χωρίς να έχει γίνει καμιά σοβαρή συζήτηση στη συνέβη, ακόμα και σε κρίσιμα θέματα, όπως αυτό που γίνεται τώρα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις που είχε αναλάβει ο κύριος Τσίπρας, γίνεται μια κουβέντα με συνθήματα. Και ποτέ, ακριβώς, ναι, και ποτέ δεν κάτσαν κάτω σοβαρά τον να δούνε. Αν λοιπόν, για να το συνδέσω με την προηγούμενη κουβέντα,
Για να μπορέσει να συγκροτηθεί ένα κόμμα και να δημιουργήσει συνθήκες επανόδου του, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δει τι πρεσβεύει, να δει τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και να ταυτιστεί με αιτήματα πολιτών. Τα κόμματα δεν φτιάχνονται από τις φιλοδοξίες που έχει κάποιος αρχηγός να κυριαρχήσει και να γίνει πρωθυπουργός. Βλέπω τον κύριο Κασελάκη, λέει, θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και θα γίνει πρωθυπουργός. Ναι. Μάλιστα. Θεμητό ο στόχος. Το 6% το πιστεύει. Το 7% το πιστεύει όμως. 8% πόσο ήταν. Γιώργο. Τώρα που λέει ο Δημήτρης για τον κύριο Κασελάκη ότι ισχυρίζεται ότι θα κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, να πω και το αντίστροφο, ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει βρει τον κύριο Κασελάκη και απευθύνεται σε πρώτο πρόσωπο στο πρόσωπό του, γιατί κατά την άποψή μου είναι εύκολος αντίπαλος για τον κύριο Μητσοτάκη σε αυτή τη συγκυρία. Από εκεί και πέρα, δηλαδή τον σηκώνει ο Πρωθυπουργός, δίνοντάς του κύρος, αναφερόμενος κάθε μέρα στο πρόσωπό του. Από εκεί και πέρα. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης κέρδισε τις εσωκομματικές εκλογές. Ουσιαστικά προασπιζόμενος με το επιχείρημα ότι απέναντι χτυπούσαν τον Τσίπρα και αμφισβητούσαν τον Τσίπρα. Ναι. Αυτό λοιπόν ήταν το επιχείρημα του κυρίου Κασελάκη, το οποίο του έδωσε πόντους, του έδωσε στελέχη που ήταν πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα, του έδωσε το σκοτεινό διαδίκτυο για το οποίο όλοι οι άλλοι ουσιαστικά κατηγορούν τον κύριο Κασελάκη και την ομάδα του. Όμως κάποιοι επίσης ισχυρίστηκαν ότι ο κύριος Κασελάκης ήταν η επιλογή, η απάντηση του κυρίου Τσίπρα, προκειμένου επί της ουσίας να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήξερε ότι αν εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον θα διασπαζόταν. Οπότε ο κύριος Τσίπρας με αυτή την επιλογή ή με αυτή την ανοχή, αν θέλετε να είμαι λίγο πιο ευγενικός, έδωσε στον εαυτό του μία ευκαιρία ιστεροφημίας. Δηλαδή θα ήταν ο τελευταίος ηγέτης ο οποίος ανέδειξε την αριστερά, την οδήγησε στην εξουσία και την κράτησε ενωμένη. Όμως τελικά αυτό δεν βγήκε ούτε στον κύριο Τσίπρα, διότι έγινε και ο ίδιος προϊόν, κατέστηκε ο ίδιος προϊόν κριτικής από τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη στις στρατηγικές πολιτικές επιλογές. Για παράδειγμα, στα εθνικά θέματα, εμέσως ο κύριος Κασελάκης βάζει διάφορα ζητήματα, μιλάει για παράδειγμα για πατριωτική αριστερά, μια απαγορευμένη λέξη στην αριστερά. Και όπως επίσης για το μαξιλάρι, για την οικονομική στρατηγική. Είναι απαγορευμένη λέξη. Όχι, Νίκο, μην το κάνουμε αυτό. Επίτρεψέ μου να έχω την άποψη. Ποια είναι η απαγορευμένη? Δεν άκουσα. Πατριωτική αριστερά που βάζει ο κύριος Κασελάκης. Τώρα είναι απαγορευμένη. Το ξέρεις, απαγορευμένη αριστερά, ανέκαθεν αριστερά, πατριωτική ήταν. Πατριωτική ήταν. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο να περάσουμε στο ιδεολογικό. Μπορούμε να κάνουμε για ώρες. Αλλά ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πάντα ήταν πατριωτική αριστερά, το πιστοποιεί και ο Δημήτρης. Μπορώ να σου πω κάτι. Η λέξη λέω. Εγώ ακριβολογώ σε αυτά που λέω. Και αν θες να συζητήσουμε για τις θέσεις. Να συζητήσουμε. Όχι, μην το κάνουμε τώρα. Από το 2008 μέχρι το 2013 που άλλαξαν στο συνέδριό του, εγώ έχω πλήρη εικόνα, πλήρη άποψη. Και αν οι θέσεις αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ή πατριωτικές ή μη πατριωτικές. Πατριωτικότατες. Ας πούμε εθνικιστικές δεν είναι, πατριωτικές. Αν μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ, γιατί πρέπει να μιλάσουμε όλοι, να σεβαστούμε και τον χρόνο που πρέπει να έχουμε. Όχι, όχι, όχι. Συζητήσαμε τη 17 Νοέμβρη, εκείνη την εποχή ήταν πατριωτική. Τι σχέση έχει τώρα η 17 Νοέμβρη με τον πατριωτισμό? Τι σχέση έχει? Άρα δεν ήταν πατριωτική θέση αυτή. Τι σχέση έχει ο πατριωτισμός με 17 Νοέμβρη? Άρα ο ίδιος εσύ. Πατριωτισμός με 17 Νοέμβρη, τι σχέση έχει? Αυτό λέω. Πάντως δεν αφορά η κουβέντα τώρα τον κόσμο. Τι σχέση έχει, ρε Γιώργο? Θα παρακαλέσω. Επειδή 17 Νοέμβρη με τον πατριωτισμό, τι σχέση? Παρακαλώ, έχω έναν ιρμό στη σκέψη μου. Παρακαλώ, μην με διακόπτει ο κύριος Φελέκης. Όχι. Να βάζει ερωτήματα κτλ. Πάνω σε αυτά που λέω. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν, και κλείνω. Είπα ότι αμφισβήτησε την πολιτική του κ. Τσίπρα πρώτον σε αυτά τα ζητήματα και κυρίως στα οικονομικά ζητήματα, στον πυρήνα της στρατηγικής του. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας από το τέμ που ήταν της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται απολογούμενος μετά και την κριτική που υφίσταται και από τον κ. Κασελάκη και από όσους ήδη αποχώρησαν. Είναι και αντικείμενο αντιπαράθεση πολιτική του, κυβερνητική του πολιτική τις τελευταίες ημέρες, ούτως ή άλλως 37 δισεκατομμύρια. Έλανα. Λοιπόν, θέλω να πάω ένα βήμα πιο πέρα τη σκέψη του Γιώργου Μουρούτη. Συμφωνώ με τον κύριο Φελάκη ότι άργησε να παρέμβει ο Αλέξης Τσίπρας και με αφορμή την παρέμβασή του σήμερα κάθισα και είδα την δήλωση αποχώρησής του λίγο πριν ξεκινώντας τις εκλογές διαδοχής. Είχε πει λοιπόν ότι θα είναι παρόν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη νέα εκλογή. Πριν και κατά τη διάρκεια δεν τον είδαμε γιατί δεν δέχτηκε να συναντηθεί με τον κύριο Κασελάκη. Είναι παρόν στο μετά όμως. Ναι. Λοιπόν, γιατί ενδεχομένως θεωρεί ότι κλείνει ένας ιστορικός κύκλος για το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι ιδρυτής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και γιατί προσπαθεί έστω την ίστατη στιγμή να έχει
ένα θετικό αποτύπωμα πάνω σε αυτό το κόμμα. Ναι. Δηλαδή, να πει ότι ακόμα και να φύγει η ομάδα της κυρίας Αχτσιόγλου, ότι εγώ έκανα κάποια προσπάθεια να συγκρατήσω αυτή την ομάδα και να συγκρατήσω το κόμμα, αλλά ακόμα και να πει ότι έκανα ως αρχηγός ό,τι μπορούσε να δώσει. Ο Τσίπρας παρενέβη γιατί ήδη το κόμμα το εξαερώνεται. Και θα είχε πρόβλημα πλέον και ο ίδιος. Ακόμα και να μείνουν, θα πει ότι αυτό συνέβαλε στο να μείνουν, πράγμα που δεν ισχύει. Μα δεν μπορεί να αποτρέψει. Οι άλλοι θα φτιάξουν την βουλευτική ομάδα. Αν φτιάξουν την βουλευτική ομάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κασελάκη θα πάει πάρα πολύ άσχημα. Θα μπορούσε να κάνει το ίδιο και με τον κύριο Λαφαζάνη. Ελάτε, κύριε Κουσούλη. Τότε ήταν ένα μήνα η εκλογή. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο, γιατί έκανα ίσω λίγο κατάχρηση του χρόνου απόψε. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, να το θυμίσουμε και να το κατανοήσουμε, γιατί μας διαφεύγει συχνά από τη συζήτηση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα προϊόν της κρίσης. Πήρε την κυβέρνηση, άσκησε την εξουσία, σε ορισμένα ζητήματα τα διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ καλά τα ζητήματα αυτά. Παράδειγμα, η υπόθεση των Πρεσπών ήταν μια καλή απόφαση για την. Για εσάς. Η άποψή σας. Δεν είναι αυτονόητο την άποψή μου. Την άποψή του λέει. Μα δεν είναι αυτονόητο την άποψή μου. Σα παρακαλώ. Συμφωνούμε με τον Κουσούλη. Είναι πάρα πολύ σωστή απόφαση, γιατί τα Σκόπια ταλαιπώρησαν 25 χρόνια τη χώρα και έπρεπε να πάει πιο πέρα. Αν θέλετε να τα συζητήσουμε, φυσικά είναι άποψή μου. Αλίμονο. Γιατί ενοχλείστε με αυτά που λέω απόψε. Την άποψή του εκφράζει. Σα παρακαλώ πότε. Σας παρακαλώ πολύ. Ως αξίωμα. Όχι, δεν είναι αξίωμα, είναι γνώμη. Εγώ δεν διεκδικώ την αλήθεια. Είναι αξίωμα αυτό που είπατε, ότι ήταν μια καλή απόφαση για την ελληνική κοινωνία. Η γνώμη μου είναι αυτή. Η ελληνική κοινωνία διαφωνούσε. Και μάλιστα, επειδή μπορεί να θέλετε, έχω γράψει δύο εκτεταμένα άρθρα στο Βήμα για αυτό το ζήτημα. Για εσάς είναι καλή απόφαση. Φυσικά, αφού εγώ μιλάω. Για μένα, ρε Γιώργο, είναι καλή. Για σένα και τον κύριο εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή. Μόλις πήγα να πω ότι ο Μουρούτης διακόπτει και δεν διακόπτει ο Φιλέκης. Ζήτησα τη συνυπογραφή σα. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λέει τη γνώμη του. Τι γνώμη μου λέω. Για την οικογένεια Μητσοτάκη. Έτσι κι αλλιώς, σας παρακαλώ, έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να πούμε στην ουσία απόψε για το ζήτημα αυτό. Συμφωνούμε, πάμε παρακάτω. Ελάτε, κύριε Κουσούλη. Λοιπόν, για να συνεχίσω τη γνώμη μου. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τώρα, συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας, είναι το οριστικό τέλος ενός κόμματος. Αυτό γίνεται σε επεισόδια. Η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί υπερβαίνει τα πρόσωπα. Μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν σημαντικά πρόσωπα. Και η κίνηση που διαμορφώνεται τώρα παρασύρει και τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καμιά δυνατότητα να ανακόψει αυτή την ορμή της καταστροφής. Αυτό το οποίο θα δούμε είναι λοιπόν περισσότερα κόμματα στο χώρο της αριστεράς. Προφανώς, είπε ο κύριος Φελέξης, έχει δίκιο, ο κύριος Κασελάκης θα κρατήσει ένα δικό του κόμμα μικρό, μηχανικό, αλλά θα έχει ένα κόμμα με τα προνόμια, τη χρηματοδότηση κλπ. Θα δούμε αν το κόμμα στα αριστερά στις ευρωεκλογές καταγραφεί. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ποια είναι η ουσία όμως, μια τελευταία πρόταση. Ότι κάτω από όλα αυτά είναι το τέλος και της αριστεράς ταυτόχρονα. Της αριστεράς που έχουμε γνωρίσει. Η αριστερά, η γνώμη μου είναι ότι είναι μια φιλοσοφική και πολιτική πλάνη, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Και έτσι όπως την είδαμε να εφαρμόζεται διά του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, έχει φτάσει και αυτή στο τέλος της. Αν μπορέσει να αναγεννηθεί, θα το δούμε στη διάρκεια του. Τεράστια κουβέντα ανοίγεται πάλι. Τώρα θα με κάνει να απαντήσω για την αριστερά, για την ιστορία, για την προοπτική κλπ. Μου βάζει φτελιές τώρα, κατάλαβες. Τι να κάνω. Αν απαντήσουμε, αν απαντήσουμε σε όλα όσα έχουν υποθεί στο τραπέζι, Νίκο, θέλουμε τρεις εκπομπές. Βλέπω ότι. Εντάξει, είσαι κεντρός, Δημήτρη μου, βλέπω πολύ δεξιά. Έλα, Λάμπρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει τη λειτουργία της αμοιβάδας, θα συνεχίσει να διασπάται. Δεν έχει πολιτική πρόταση και συμφωνώ σε αυτό το συμφωνώ του κ. Κουσούλη ότι η ατζέντα έχει μετατοπιστεί και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά και η αριστερά συνολικά δεν έχει απαντήσει αυτό. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αποτέλεσμα ειδικών συνθηκών μιας κρίσης που ήρθε, παρήλθε, έβγαλε κόμματα και σκουπίδια στην παραλία, μαζεύτηκε και τάφησε πίσω της. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να φτάσει μέχρι την εξουσία, δεν μπόρεσε να μετουσιωθεί σε κάτι πολιτικά αυθύπαρκτο και θα εκλείψει. Αποδόθηκαν στον κύριο Τσίπρα χαρακτηριστικά πολιτικά τα οποία, κατά τη γνώμη μου, ήταν υπερβολικά. Δηλαδή, το αποδόθηκαν χαρακτηριστικά στο φαϊγέτη, η οποία προσωπική γνώμη δεν την είχε και αυτό αποδεικνύεται ακόμα και από τη διαχείριση της ήττας του και του κόμματός του. Ο κύριος Τσίπρας τώρα δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει καμία ατζέντα, διότι όλοι οι υπόλοιποι έχουν προσωπικές ατζέντες. Από εδώ και πέρα, ο καθένας ακολουθεί το δικό του πλάνο, το δικό του σχέδιο. Και θα συμπαρασύρει και την όποια στροφημία επιχειρούσε να εμπεδώσει ο κύριος Τσίπρας. Οι επόμενες εξελίξεις, κατά τη γνώμη μου, επειδή αριστερά συμφωνώ με τον κύριο Κουσούλη σε αυτό τελειώνει και επειδή η ατζέντα είναι τέτοια πανευρωπαϊκά,
Το επόμενο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, θα το έβλεπα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ποσοστό, έχει δίκιο ο Νίκος Φελέκης, το οποίο παραμένει, δεν εκφράζεται, είναι κατακαιρματισμένο. Εάν εκεί εμφανιστεί κάτι, νομίζω ότι το επόμενο πρόβλημα, ή αν θέλετε, το επόμενο ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας θα είναι στα δεξιά της. Είναι στα δεξιά της. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φελέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα, Δημήτρη Τσιόδρα, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Το απόψε, βεβαίως. Εδώ, κύριο Γιώργο Μουρούτη, ευχαριστώ. Την κυρία Άννα Καραβό, κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Και εσένα, Λάμπρο Καλαρίτη. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν θα επιστρέψουμε, θα έχουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Σιμεών Κεδίκογλου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Έχει εντύπωση τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Τώρα αυτό παρακολουθούμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στο Evening Report με την αμυγός πολιτική κουβέντα. Όταν λέω αμυγός, γιατί γίνεται μεταξύ βουλευτών. Ο κύριος Σπύρος Καλαφάτης από τη Νέα Δημοκρατία είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλαφάτη. Καλαφάτης, ναι. Ευχαριστώ. Σταύρος, συγγνώμη, εγώ το διάβασα λάθος. Ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κεδίκογλου. Για την πρόσκληση. Και εμείς για την αποδοχή της. Και η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Και εμείς ένα μικρό σχόλιο θα ζητήσω από τον καθένα σας για τη δημοσκόπηση που βγήκε σήμερα, τη Opinion Poll για λογαριασμό του Action, για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Θα δούμε λοιπόν την πρόθεση ψήφου, θα δούμε την πρώτη κάρτα, να έχουμε μια τάξη μεγέθους για το ποια είναι η διαφορά και ποια ποσοστά καταγράφει το κάθε κόμμα. Αυτή είναι 31,1 η Νέα Δημοκρατία, 11,9 ο ΣΥΡΙΖΑ, 12,9 το ΠΑΣΟΚ, 8,6 το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν προχωρώ στα υπόλοιπα, γιατί θέλω να πω ότι εδώ μάλλον συζητάμε για την πρώτη φορά που βλέπουμε μία ανατροπή στη δεύτερη και την τρίτη θέση, έστω και κατά μία μονάδα. Αν και έχει νόημα και η υπόλοιπη κάρτα, γιατί η γκρίζα ζώνη είναι στο 19,3%, που είναι σημαντικό, αλλά και τα υπόλοιπα ποσοστά, εγώ θα έλεγα, με τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, όπως το ΜΕΡΑ25, η Πλεύση Ευθυδέας και όλα τα λοιπά. Και να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο από εσάς, κύριε Καλαφάτη, πώς βλέπετε τη δημοσκόπηση. Κοιτάξτε, όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει μια αναγνώριση μιας συνεχούς προσπάθειας που γίνεται από τις εκλογές και μετά και που είναι για μια συνέχεια των προηγούμενων 4 χρόνων, προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων των πολιτών. Νομίζω ότι η στοχοπροσύλωση που δείχνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποκλειστικά όσον αφορά το να λύνει προβλήματα, να διαχειρίζεται κρίσεις πολύ μεγάλες όπως ήταν αυτές που αντιμετωπίσαμε με την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και βεβαίως την κρίση την πληθωριστική, τις πρόσφατες κρίσεις που είχαμε, που ήταν σίγουρα μια πολύ δύσκολη δοκιμασία, και την παράλληλη προσπάθεια πετυχημένη στο μέτρο του δυνατού, νομίζω σε σχέση με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, πολύ πετυχημένη, να συνεχίσουμε τη μεταρρυθμιστική μας, το μεταρρυθμιστικό μας έργο, με συνεχή νομοθετήματα που έχουν έντονο κοινωνικό και λαϊκό πρόσημο και με δείκτες που αποδεικνύουν τελικά την επιτυχία αυτής της προσπάθειας, χωρίς να παραγνωρίζω τα προβλήματα που υπάρχουν, βλέπε ακρίβεια, που είναι το μεγάλο ζήτημα της κοινωνίας. Νιώθω ότι αντικατοπτρίζεται αυτή τη στιγμή μέσα από τις δημοσκοπήσεις αυτή η αναγνώριση. Όσον αφορά τα άλλα κόμματα, δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι, θα ζητήσω ούτως ή άλλως, γιατί θα πάω στον κύριο Κεδίκογλου. Είναι μια φωτογραφία, όπως είναι όλες τις δημοσκοπήσεις, που δείχνει ότι υπάρχει μια αναγνώριση της κοινωνίας. Κύριε Κεδίκογλου, αυτό που θα σας ρωτήσω, γιατί δεν θα πάω αμίγως στα εσωκομματικά σας, έτσι, αλλά θεωρείτε ότι αυτή η εικόνα ανατρέπεται, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μια μικρή διαφορά που περνάει όμως για πρώτη φορά το ΠΑΣΟΚ μπροστά, είναι εικόνα για την κακιά στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να βρείτε το δρόμο σας, ή πάει πια? Όχι, τίποτα δεν πάει πια. Καταρχήν, σε μια εποχή που δεν είναι, ξέρετε, τα παλιά ποσοστά που ήταν τα μπετοναρισμένα πια. Προφανώς. Εδώ υπάρχει μια ρευστότητα που από τη μια στιγμή στην άλλη, ξέρετε, ότι ο κόσμος εύκολα μετακινείται. Και εγώ θα έλεγα ότι στη στιγμή που είναι η πιο δύσκολη στιγμή για το ΣΥΡΙΖΑ, να μην κρυβόμαστε αυτή, στο σημείο βρασμού, να το πω έτσι, το να γίνεται μια δημοσκόπηση, είναι λογικό ότι θα αποτυπωνόταν. Και εγώ θα έλεγα πάλι καλά με όλα αυτά που γίνονται. Άρα, επειδή πολλοί κόσμοι ουσιαστικά δεν είναι ότι πάει τόσο στα άλλα κόμματα, όσο μετακινείται στην γκρίζα ζώνη, είναι ουσιαστικά με το στρέμμα, με το βλέμμα στραμμένο σε εμάς και περιμένει να δει τις εξελίξεις. Από εδώ και πέρα εξαρτάται από εμάς. Πρέπει δηλαδή, και αυτό είναι και μια έκκληση και προς όλα τα στελέχη για ενότητα από εδώ και πέρα, κάποιοι σύντροφοι αποφάσισαν να φύγουν. Καλώς, κακώς, έγινε. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να μείνουμε στο ρόλο μας σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό μας είπε ο λαός, αυτό περιμένει από εμάς, και αν το κάνουμε σωστά, αξιόπιστα και συντεταγμένα,
πολύ γρήγορα αυτά τα ποσοστά θα αλλάξουν. Άλλωστε, δεν μπορεί να θεωρήσω εγώ ότι η κεντροαριστερά πια στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 20% συνολικά. Μάλιστα. Κυρία Λιακούλη, εδώ το σχόλιο που γίνεται είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, ναι μεν, όπως είπαμε πριν, για πρώτη φορά δημοσκοπικά περνάει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από ό,τι φαίνεται ασθμένοντας. Καλά, τώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό απόψε. Προφανώς, το λέγαμε τις προηγούμενες βραδιές. Ναι. Και μαζί και ναι, με ναι, άλλα ναι, ναι, πάνελ. Ναι, ναι. Αλλά απόψε δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Τι ασθμένοντας. Mm-hmm. Έχουμε καταρχήν μία πολύ κοντινή απόσταση, πρέπει να θυμίσω, σε σχέση με τις πρόσφατες εκλογές. Ναι. Παρά το γεγονός ότι ο πολιτικός χρόνος ήταν πολύ πυκνός, είχαμε δηλαδή πολλά mm-hmm. πολιτικά γεγονότα, παρόλα αυτά αποτυπώνεται πολύ σύντομα mm-hmm. μια καθοριστική στροφή του κόσμου σε ό,τι αφορά το ποιος τον εκφράζει κυρίαρχα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Κοιτάξτε, η άποψη δική μου είναι ότι εδώ δεν έχουμε απλά μια κακιά στιγμή, όπως είπατε χαρακτηριστικά, σε ό,τι αφορά την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά έχουμε ένα βαθύ, δομικό, ουσιαστικό, ιδεολογικό και πολιτικό πρόβλημα. Και αυτό αποτυπώνεται πλέον καθαρά. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν σίγουροι ότι θα αποτυπωθεί, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, από την επαφή μας στην κοινωνία, στους πολίτες, αλλά και από το κοινοβουλευτικό έργο, όπου υπάρχει μία ασάφεια mm-hmm. απόλυτη, μία θολούρα τεράστια. Δείτε το χθεσινό μόνο, δεν θα πάω αλλού. Δείτε τι έγινε στην Εξεταστική Επιτροπή στην πρόταση του ΚΚΕ. Και πιάνομαι από αυτό ο για να ξεκινήσουμε τον κύκλο της κουβέντας από εσάς. Μόνο το παράδειγμα. Ναι, όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι. Θα μπούμε σε αυτό, γιατί αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα που θέλω να θέσω. Και έχετε πει όχι στην Εξεταστική Επιτροπή. Και για να πάρετε το λόγο να συνεχίσετε τη σκέψη σας. Θέλω μόνο να πω, ναι, σαν γέφυρα στη σκέψη mm-hmm. μου, λοιπόν, για να απαντήσω και σε αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε λέγοντας, και μάλιστα λαύρος κατά του ΚΚΕ, ότι έκανε εξεταστική ενώ θα έπρεπε να κάνει προανακριτική mm. και εμείς θα ψηφίσουμε όχι. Η θολούρα η τεράστια ήταν χωρίς να μεσολαβήσει κανένα πολιτικό γεγονός που θα μπορούσε να μετακινήσει mm-hmm. την άποψη. Ξαφνικά εμφανίζεται στο κοινοβούλιο και λέει ναι στην Εξεταστική Επιτροπή και μετά από λίγες ώρες λέει καταθέτω κι εγώ μία πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, αλλά βγάζω το πρόσωπο του κυρίου Σπίρτζη mm-hmm. από, μέσα βγάζω, από, το, από το αίτημα στην πραγματικότητα. Δεν το βγάζεις. Ναι, ναι. Απαντήστε εσείς. Ναι, ναι. Να πω εγώ, γιατί ήμουνα και εισηγήτρια και τη διάβασα την πρόταση. Ναι, ναι, παρά το γεγονός ότι δεν είχατε μάλλον και τον απαραίτητο χρόνο να συντάξετε σωστά την πρότασή σας και κάνατε ένα τεράστιο πρωτοφανές για τα χρονικά copy-paste της πρότασης της σύστασης προανακριτικής επιτροπής, που ένα μεγάλο μέρος, να μου πείτε, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το ξέρω, γιατί το έγραψα και με τα χέρια μου mm-hmm. μαζί με άλλους mm-hmm. συναδέλφους νομικούς. Λοιπόν, ας πάμε όμως στο παρακάτω. Κοιτάξτε, όλο αυτό το σκηνικό δείχνει ότι υπάρχει θολό στίγμα και στις θέσεις και στο ιδεολογικό πρόσημο και στο γεγονός με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ πολιτεύεται πλέον. Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, που πολύ σεμνά, πολύ ταπεινά mm-hmm. και πολύ έντιμα λέει στην ελληνική κοινωνία ότι έχω συγκροτήσει ομάδες δουλειάς, δουλεύω, κοστολογώ και το μόνο που κάνω είναι να σας δίνω τις προτάσεις μου και να σας λέω αυτές είναι και ο ελληνικός λαός θα τις κρίνει. Μάλιστα. Τώρα για την εξεταστική μία κουβέντα. Μία κουβέντα για να πάρει το λόγο ο κύριος Κεδίκος. Μία πολύ σεμνά. Πολύ σεμνά. Φαίνεται, όμως. Από το ελπίδα και ξαναγεννιόμαστε με ένα άρθρο και με ένα νόμο τα σχίζουμε όλα και μέχρι και κρεμάλε στο Σύνταγμα, εμείς είμαστε πολύ σεμνοί. Γι' αυτό σας καλώ να είστε σεμνοί κι εσείς. Λοιπόν, να πω μία κουβέντα για την Εξεταστική Επιτροπή. Κοιτάξτε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι ακατανόητα πλήρως. Mm-hmm. Έρχεται ένας φάκελος από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Τρεις ήταν στην πραγματικότητα εισαγγελείς, yeah. υπογράφει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Και έρχεται η πρόταση αυτή στη Βουλή. Στην ποινική δικαιοσύνη παραπέμπει 26 στελέχη, πρόσωπα κλπ. Για το δυστύχημα των Ντεμπών. Mm-hmm. Και στη Βουλή έρχονται για έλεγχο τα πολιτικά πρόσωπα. Και λέει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, με αυτό το σκεπτικό στοιχειοθετούνται κατά τη γνώμη μου ποινικές ευθύνες για τα πρόσωπα των δύο υπουργών. Μάλιστα. Το πρόσωπο του κυρίου Κώστα Καραμαλή καταρχήν και το πρόσωπο του κυρίου Σπίρτζη. Και εγώ σας ερωτώ τώρα, έτσι όπως μας ακούει και ο κόσμος να μας κρίνει, είναι δυνατόν η Βουλή να λέει «Α, όχι, εγώ κάνω ότι δεν βλέπω
ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πρόσωπα τα οποία εγκαλούνται ή φέρονται ότι τέλεσαν πράξεις, αλλά γενικώς και ορίστος ας καταθέσω μία πρόταση για εξεταστική επιτροπή από το 97 και μετά και τα πρόσωπα αυτά δεν τα βάζω στο κάδρο, αυτά τα πρόσωπα δεν τα ονοματίζω, mm-hmm. Δεν λέω το όνομα τεπώνυμο, ναι, του κάθε ανθρώπου. Να δώσουμε στο λίγο... Και ναι, το τέλος, ναι, μία φράση μόνο σας παρακαλώ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο? Η Εξεταστική Επιτροπή αναφέρεται γενικώς και ορίστως σε πολιτικές ευθύνες, ενώ η Προανακριτική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σαν ανακριτής και εισαγγελέας μαζί, να παραπέμψει ποινικά, mm-hmm, τα πρόσωπα και να έχει και ρόλο μέχρι βίας προσαγωγής μάρτυρα. Μάλιστα. Έλατε, κύριε Κεβικόγλου. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταρχάς, είναι ο κύριος Πίρτζης μέσα στην προανακριτική, την οποία προτείνετε, ναι, εσείς, για να διευκρινιστεί, ναι, σε σχέση, ναι, με αυτό, ναι, που είπε, ναι, η κυρία Λιακούλη. Το θέλει και ο ίδιος και το έχει δηλώσει. Και λέμε, ναι, εμείς ότι παρόλο που μπορεί τα στοιχεία για μας να μην είναι αρκετά, θα είναι και από αυτούς ο οποίος θεωρείται από τη στιγμή που είναι στο πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ερευνηθεί και. Το πόρισμα, να πούμε ότι αφορά στην 717. Όχι στο δυστύχημα ως δυστύχημα αυτό καθ' αυτό. Αυτό εννοώ. Έτσι, λοιπόν. Επί της οποίας εγώ δεν περίμενα τώρα, αλλά βλέπω ότι δεν ξέρω σαν εκπρόσωπος του Πασόκ κοινάλ, πιο πολύ και θα το είδαν οι τηλεθεατές. Το χρόνο της το κατανάλωσε η αγαπητή συνάδελφος, κάνοντας επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι στην κυβέρνηση. Δεν πειράζει, εγώ το αφήνω αυτό, δεν το σχολιάζω, πάμε παρακάτω. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή για μας είναι πάντα αντίπαλος η δεξιά, όπως λέγαμε και λέμε. Έχω λοιπόν να πω το. Γιατί δεν θέλω να διαστρεβλώ αντιθέσεις μας και ούτε να αδικούμε τον εαυτό μας. Η δουλειά που γίνεται από το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή δεν έχει καμία θολούρα. Κάνουμε πραγματική δουλειά με το Σωκράτη το Φάμελο. Είναι όμως γεγονός ότι αυτό δεν περνάει προς τα έξω, γιατί πράγματι και υπάρχει δικαιολογία όταν υπάρχουν αυτά τα εσωτερικά, τα οποία πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και θεμητό είναι, τα παίρνουν, τα πάζουν στην πρώτη σειρά. Είναι γεγονός ότι πολλοί χαίρονται με αυτό που γίνεται τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ θέλανε να το βγάλουν από τη μέσα εδώ και πολύ καιρό. Θα βλέπετε γνωστά στελέχη που αποχώρησαν, λέω εγώ, τον κύριο Βίτσα. Τον τελευταίο μήνα έχει κάνει τόσες εμφανίσεις στα κανάλια όσο δεν είχε κάνει, εγώ πιστεύω, στην πολιτική του καριέρα. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έρχομαι λοιπόν στο προκείμενο που έχει να κάνει με την εξεταστική. Εμείς τι είπαμε πολύ ξεκάθαρα. Είχαμε πει πράγματι ότι η πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος πάει πολλά χρόνια πίσω. Αυτό είναι σε συνέπεια. Οι όποιες ευθύνες να διαχέονται. Όταν λοιπόν γυρνάς πίσω, στο μακρινό 97, γιατί εγώ σας λέω καλόπιστα του ΚΚΕ, αλλά από μια ιδεοληψία θέλει να δείξει ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 97 είναι η χρονιά που άρχισαν οι χρηματοδοτήσεις. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που έχει βάλει και κανόνες ασφαλείας και τη χρηματοδότηση των 90% των σιδηροδρόμων. Αυτό λοιπόν βολεύει την κυβέρνηση, έρχεται εκεί πέρα και λέει η κυβέρνηση συμφωνώ. Γιατί? Γιατί θα γίνει εξεταστική και η πείρα μας μέχρι τώρα από την κυβέρνηση σε άλλες εξεταστικές δεν μας κάνει αισιόδοξους. Γιατί σας θυμίζω, για παράδειγμα, στην εξεταστική για τη λίστα Πέτσα δεν είχε κληθεί καν ο κύριος Πέτσας. Το ίδιο με τις υποκλοπές. Εμείς τι είπαμε στη Βουλή, θα είναι δημόσια για να μπορούν οι ακροατές, οι τηλεθεατές, να μπορούν να, οι Έλληνες πολίτες να δουν τι γίνεται. Θα κληθούν όλοι οι μάρτυρες που θα καλέσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα έχουν το Προεδρείο, θα γίνει με συγκεκριμένη εκλογή. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε εμείς με τους ψήφους που έχουμε να επιβάλλουν προανακριτική. Και λέμε κάθε εργαλείο που είναι για το φως σε αυτή την υπόθεση, εμείς το ψηφίζουμε. Και γι' αυτό παρόλα αυτά το ψηφίσαμε. Όμως φέρνουμε προανακριτική και για το θέμα της 717, αλλά και για το δυστύχημα αυτό καθ' αυτό. Δεν αρκεί δηλαδή να μείνουμε στο οικονομικό κομμάτι, όπως λέει το Πασόκ κοινάλ. Για να καταθεστεί μια τέτοια προανακριτική. Θέλω να πω ότι το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Εδώ το Πασόκ πατά πάνω, ναι, στην, γιατί, στην, αυτό λέμε στο πόρισμα της αγγελίας. Υπάρχει το πόρισμα που βλέπει, ναι, ποινικές ευθύνες. Άρα μπορεί να πας κατευθείαν εκεί. Και δυστυχώς το είπε ο κύριος Βόρυθ ξεκάθαρα ότι ό,τι και να γίνει, μην περιμένετε από εμάς, δεν πρόκειται να πάμε σε προανακριτική. Άρα ουσιαστικά λέω ότι στοιχεία και να έρθω, θα πάμε εκεί και το πράγμα θα κουκουλωθεί. Μάλιστα. Και αυτό είναι άσχημο και κλείνω, γιατί δεν, ναι, πρέπει σε ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα όπως είναι αυτό το δυστύχημα να αφήσουμε στον κόσμο να λέει ότι το κάθε κόμμα βγάζει το δικό του πόρισμα. Δεν μπορούσα να συμφωνήσω ούτε γι' αυτό και απλά εμείς πάμε πιο πίσω ένα-δύο χρόνια από εκεί που ξεκίνησε η σύμβαση, mm-hmm, λέγοντας ότι επειδή με βάση το τι έγινε στην αρχή της σύμβασης είχαμε τα επόμενα προβλήματα, πρέπει να ξεκινήσει από το 2014. Ελπίζω να μην είναι ο λόγος που δεν έχει το Πασόκ το γεγονός ότι τότε ήταν ο κ. Χρυσοχοίδης, υπουργός του Πασόκ, mm-hmm, που υπέγραψε τη σύμβαση. Μάλιστα. Είναι εδώ. Τώρα υπάρχουν πολλά θέματα τέτοια. Πολλά θέματα. Όχι, εγώ θα ξεκινήσω με το βασικό έργο. Γιατί όχι στην προανακριτική, εφόσον και εσείς έχετε δηλώσει την επιθυμία να πέσει άπλετο το φως σε αυτή την ιστορία? Γιατί άπλετο φως θα πέσει σε αυτή την ιστορία. Και είναι υποχρέωσή μας και απέναντι στα θύματα και στους συγγενείς των θυμάτων και απέναντι στους Έλληνες πολίτες να διερευνήσουμε δομικά προβλήματα που υπάρχουν και τα οποία οδήγησαν και σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Γιατί εκτός των υπολείπων, βασικός μας στόχος είναι να διορθώσουμε και τις παθογένειες που υπάρχουν στον σιδηρόδρομο Ελλάδος, που είναι και αν θέλετε
η φωτογραφία που συγκεντρώνει όλες τις παθογένειες του ελληνικού κράτους. Εκεί πέρα υπάρχει δυνατότητα, το ξέρουν οι συνάδελφοι, ότι να δημιουργηθεί και να μετατραπεί και σε προκαταρκτική των πραγμάτων επιτροπή, εφόσον βρεθούν ονόματα τα οποία το θέμα είναι ότι κανείς δεν πιστεύει ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά να σας... δύναται όπως λέτε. Το δύναται. Καταρχάς, ο κύριος Βορύδης απέρριψε και επιχειρηματολόγησε μέσα στη Βουλή για ποιον λόγο δεν γίνονται δεκτές οι αιτιάσεις για προκαταρκτική εξέταση. Θα φέρω τα πρακτικά και θα εκτεθείτε. Ήμουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, και εγώ ακούσαμε το ίδιο. Όλοι τι είπε ο κύριος Βορύδης. Και είπε ακριβώς. Ο κύριος Βορύδης είπε ότι ήταν... δεν υπάρχει απολύτως κανένα ότι είναι νομικό θέμα. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αιτιάδης. Γι' αυτό και δεν θα γίνει προανακριτική. Αιτιώδης συνάφεια είχε πει μεταξύ αυτού που βάζεται και του ζητήματος του επίδικου. Όπως το είπα. Εντάξει, δεν υπάρχει αιτιώδης συνάφεια. Και σας και επιχειρηματολόγησε και αποδείχθηκε και πολύ σωστά είπε ότι το ζήτημα το οποίο θέσατε εσείς και με τακτικιστικό τρόπο, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα θα το οποίο θα σας το αναφέρω, ότι αυτό είναι ένα οικονομικής φύσεως ζήτημα, αυτό που φέρατε από την Οικονομική Εισαγγελία, και δεν θα μπορούσε να βοηθήσει. Και κυρίως, γιατί λέω ότι υπάρχει τακτικιστική κίνηση, γιατί έχει τη δυνατότητα το ΠΑΣΟΚ, από τον Ιούλιο που είναι η δικογραφία στη Βουλή, mm-hmm. να ασκήσει το δικαίωμα και να ζητήσει η προκαταρκτική εξέταση. Πότε το έκανε? Μόλις εμφανίστηκε η Εξεταστική Επιτροπή, το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής από το ΚΚΕ. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Και την ίδια στιγμή στη διάσκεψη των Προέδρων, τότε το ίδιο πρωί. Δεν είναι ψέμα. Αυτό δεν το ανακοινώσατε στη διάσκεψη των Προέδρων. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Καταρχάς, και εγώ στη διάσκεψη συμμετέχω καταρχήν. Εγώ πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι πολλά από αυτά που είπατε δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν σας διέκοψα. Με συζήτηση το καταλαβαίνω. Απλώς θέλω να πω ότι όντως είχε προαναγγελθεί. Από την άλλη πλευρά, δέχεστε κριτική του ότι δεν το κάνατε όμως. Μα από τον Ιούλιο είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν, γιατί ήταν εκεί μας πέρα η δικογραφία. Γιατί δεν το ένα, κάναμε εμείς. Σας λέω ότι αυτό είναι ένδειξη τακτικισμού. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να θυμίσω ότι η πρόταση ψηφίστηκε από 266 βουλευτές. Ναι. Και μάλιστα ψηφίστηκε από μια πρόταση που δεν έγινε από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έγινε από κόμμα της αντιπολίτευσης και να γνωρίζει και ο κόσμος ότι αυτό πλέον γίνεται γιατί υπήρξε η πρωτοβουλία από τη Νέα Δημοκρατία να έχει τη δυνατότητα κόμμα της αντιπολίτευσης να θέτει τέτοια ζητήματα. Ενώ παρά στο παρελθόν δεν γίνεται. Συντάγματος στην προηγούμενη. Έτσι, ακριβώς. Πολύ σωστά. Άρα, ένα το κρατούμενο ότι εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε τα δομικά προβλήματα προτού πάμε στα πρόσωπα. Και φαίνεται και μέσα, ακόμα και από την διατύπωση και άμα διαβάσει κανείς και τις προτάσεις και των δύο. Λέτε όμως πρωτού δεν υπάρχουν ενδείξεις. Μα δεν υπάρχουν ενδείξεις, σοβαρές ενδείξεις για ποινικά. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα ποινικά δικήματα. Είναι αντιληπτό αυτό που λέτε. Ποινικά από την άλλη, ακούω που να προσδίδονται, που να υπάρχει κατηγορητήριο συγκεκριμένο άλλη, για πρόσωπο. Ακούω όμως το επιχείρημα του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας στέλνει ένα πόρισμα που λέει όντως διοικητικές πράξεις κρίνει. Ελέγχει όμως και αυτό που λέει και το οικονομικό αντικείμενο της αλλά εκ των ευθυνών αυτών που ανακύπτουν για τη διαχείριση της σύμβασης είχαμε αυτό το δυστύχημα. Αυτό είναι το οικονομικό εισαγγελέα που τοποθετείτε και βάζεις αυτό και δεν υπάρχουν ουσιαστικές, σας λέω, δεν σας λέω καν αποδείξεις για ισχυρές ενδείξεις. Το διαβάσατε το φάκελο του εισαγγελέα. Τον είδατε. Τον είδατε, έχω και δικιά σε πρόθεση. Είδατε ποιοι συμμετείχαν. Άρα, ναι, αλλά με διακόπτε συνέχεια. Ξέρετε, εγώ δεν σας διέκοψα. Θέλετε να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Όχι, το ξέρετε, το διαβάσατε. Άμα το θέλετε, διαβάσατε. Τα διάβασα διαβάσατε. Όλα και τα έχω εδώ πέρα. Εδώ και την πρόταση σας, η οποία βρήθηκε νομικών. Εγώ πιστεύω ότι παρότι είστε νομικός και εσείς, γιατί είμαι και εγώ νομικός, και δεν το νομικό το επιτελείο. Εγώ. Πού το ξέρετε ότι το διάβασα? Έτσι μου φαίνεται ότι δεν το διαβάσατε. Λοιπόν, γιατί αυτά που λέτε. Καταρχάς, για την οικονομική σύμβαση. Σα παρακαλώ, θα έρθω αμέσως. Πώς θα γίνει? Θα έρθω αμέσως. Και ο κύριος Χεδίκουλο δεν έχει μιλήσει. Πώς θα γίνει? Εγώ σας είπα ότι ήταν βασικά μια τακτικιστική κίνηση, ότι εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις για να αποδοθούν ποινικά αδικήματα σε πρόσωπα συγκεκριμένα. Σας ακούει ο κόσμος. Φυσικά με ακούει. Μα τα είπαμε μια μέρα. Εξαϊλώθηκαν 57 άνθρωποι και μιλάτε για τακτικισμό. Αυτό θα. Ναι, αντί να πάρετε το φάκελο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και να τον κάνετε σημαία. Λοιπόν, όταν πάρετε το λόγο, θα σα διακόψω και εγώ. Θα σας... Για ένα έγκλημα. Εσείς θέλετε, εσείς δεν θέλετε να φανούν όλες οι ευθύνες από το 97 και μετά. Εσείς δεν θέλετε να φανούν όλες οι ευθύνες από το 97 και μετά. Όλα στο φως. Αυτή είναι η δικιά μας. Αυτή είναι η δικιά μας. Αυτή είναι η δικιά μας. Και ποιος το λέει, είπατε, ο εισαγγελέας το λέει. Ο εισαγγελέας δεν είπε ότι υπάρχει αδίκημα συγκεκριμένο. Όχι, είναι αντιληπτό αυτό που λέτε κι εσείς. Δεν κατηγόρησα, δεν είπε ότι ο συγκεκριμένος υπουργός. Συγχωρείτε. Μην τον διακόψουμε άλλο για να το. Εσείς λέτε ότι ο εισαγγελέας είπε ότι υπάρχει ποινική ευθύνη του κυρίου Καραμαλή. Αυτό λέτε. Δεν έχετε διαβάσει.
Δεν έχετε διαβάσει το φάκελο εσείς του λέτε. Ελάτε, κύριε Καλαφάτη. Κύριε Λιακούλη, σας παρακαλώ. Από αυτά που λέτε. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλη τακτικιστική κίνηση από την πλευρά του Πασόκ. Το Πασόκ γι' αυτό είναι και απομονωμένο. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν απομονωμένο μέσα στην Ελλάδα. Βλέπουμε πόσο απομονωμένο. Όχι, κύριε Λιακούλη, μην το κάνουμε αυτό. Μην το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ αυτό. Μην το κάνουμε αυτό. Τώρα για να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Ελάτε, κύριε Καλαφάτη. Εγώ δεν το πήγα εκεί πέρα. Ελάτε, κύριε Καλαφάτη. Ναι, απομονωμένο. Σε σχέση με τις πολιτικές που ασκεί η Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπω να κερδίζετε πάρα πολύ αφού το πάτε στις δημοσκοπήσεις. Εσείς μιλάτε για δημοσκοπήσεις, ενώ είστε 20 μονάδες πίσω. Έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Δεν μπορείτε να σηκώσετε κεφάλι και μου λέτε για τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι αρκετά ωραία, πολιτικό θράσος. Αυτό είναι πολιτικό θράσος. Εγώ δεν μίλησα. Εγώ δεν μίλησα από σεβασμό. Αυτό το προτείνω στο σκηνοθέτη. Από σεβασμό δεν μίλησα καθόλου για τις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορείτε να σηκώσετε κεφάλι. Λέει η κυβέρνηση του 41% εγώ στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εσείς είπατε. Εσείς είστε εκπρόσωπος τώρα της κυβέρνησης. Αμέσως σε εσάς, κύριε Κεδίκογλου, γιατί... Είναι λίγο άχαρο. Ναι, έχετε δόλυτο δίκιο. Απλώς θα ήθελα... Εγώ δεν μιλάω για δημοσκοπήσεις, έτσι. Εγώ δεν μίλησα για δημοσκοπήσεις. Καταγράφηκε, κύριε Καλαφάτη. Ούτε μίλησα για διαφορά. Είναι αντιληπτό αυτό που λέτε. Η κυρία συνάδελφος του Πασόκ μίλησε για τις δημοσκοπήσεις. Είναι αντιληπτό αυτό που λέτε. Μιλήσατε για τακτικισμό, κύριε. Τακτικισμό σε σχέση με την. Θα έχετε δεν έχετε ιδέα για το φάκελο που εισαγγελέα. Έχετε φορέ και έχετε. Σας παρακαλώ, θα έχετε το λόγο, κύριε Λιακούλη, να απαντήσετε αμέσως. Κύριε Κεδίκογλου, βεβαίως. Θέλω να πω το εξής τώρα, ότι πραγματικά η κυβέρνηση με διαφόρους τρόπους πάντα λέει ότι αυτό το επιχείρημα 41%. Αυτό το είπα εγώ αυτό, νομίζω. Όχι, είναι κάτι. Βάζετε πολλά λόγια στο κύριε Καλαφάτη, σας παρακαλώ. Είναι κάτι που διαχέεται ότι, εν πάση περιπτώσει, είμαστε πολύ νωρίς από τις εκλογές και για ό,τι από εδώ και πέρα θέλει να ψάξουμε, ο ελληνικός λαός μίλησε. Θέλω να πω ότι όποιες ποινικές ευθύνες δεν παραγράφονται με κανένα αποτέλεσμα εκλογών. Ένα. Δεύτερον, αυτή η εικόνα η οποία τώρα παρατηρώ και την βλέπουν και οι τηλεθεατές, εγώ σκέφτομαι τους συγγενείς των θυμάτων. Πώς θα σκέφτονται και πόσο, τι να πω, αν βλέπουν δύο κόμματα που διαφωνούν με αυτόν τον τρόπο, τη στιγμή που έχουν βγει οι άνθρωποι, και το λέω και συγκινούμε, έχουν βγει και λέει τόσους μήνες, δεν έχει γίνει κάτι για να μάθουμε τι έφταιξε. Έχουν βγει και λέει ότι αυτό όλο την τρίτη μέρα, σαν άμορφη μάζα, παλιοσίδερα με σάρκες, φύγανε από εκεί πέρα, μπαζώθηκε γρήγορα από την περιφέρεια, δώσαμε και 750.000 παραπάνω, έγινε η πλημμύρα, χαθήκαν τα στοιχεία, ο ανακριτής δεν είχε πάει ακόμα και σήμερα λέει ψάχνει για να δει μήπως δεν είναι καν 57 νεκροί, αλλά είναι και παραπάνω. Δηλαδή έχουμε αυτό το γεγονός και αντί να μας συγκλονίσει όλους και να πούμε σαν κόμματα να συμφωνήσουμε και θέλουν πραγματικά την αλήθεια, κοιτάει ο ένας να μας πει αν έκανε καλή τη δουλειά του Πασόκ ή αν έκανε Νέα Δημοκρατία. Και να σας πω και ένα τελευταίο, δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Εισαγγελέα ήρθε και λέει εμένα με αφορά για τη χρηματοδότηση που έδινε στην Ελλάδα για το σιδηρόδρομο. Εμείς όμως βάζουμε. Μα αυτό ακριβώς λέω. Σημείο, ακριβώς αυτό που λέτε. Μα ακριβώς αυτό λέω. Αυτό... Ότι η εισαγγελέα μιλάει για το οικονομικό σκέλος και το δημοσιογραφικό σκέλος. Αυτό είπαμε ότι δεν αρκεί η πρόταση του Πασόκ. Και αυτό λέει η πρόταση του Πασόκ. Και αυτό ναι, σε αυτό συμφωνούμε. Πρέπει λοιπόν να σταθεί το δυστύχημα αυτό καθ' αυτό. Τι έφταξε με τον Μυρίο Σταθμάρχη, γιατί δεν είναι το κέντρο τη Καρόλου, γιατί δεν είναι τη διοίκηση. Πρέπει να τα δούμε συνολικά. Η εξεταστική θα δει τι γίνεται στο κομμάτι. Η εξεταστική θα δει τι γίνεται στο κομμάτι. Όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να θέλει κυβέρνηση. Δεκτό. Ελάτε, κύριε Νιακούλη. Παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί κανείς δεν. Απλώς δεν έχω πολύ χρόνο, δεν θέλω να φανώ αγενής αργότερα και να σας διακόψω. Μόνο, ναι. Με τίτλους. Κανείς δεν είναι πιο ευαίσθητος και τέτοιου είδους πλειοδοσία νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνει από κανένα. Συμφωνώ με τους συναδέλφους σε αυτό το επίπεδο. Αντιδρώ και είμαι κατηγορηματική στον όρο τακτικισμός. Εμείς αυτό που κάναμε είναι να αξιώσουμε τους θεσμούς. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, αρχής γενομένης από τη ζημία και τη συγχρηματοδότηση του έργου, πράγματι με εφαλτήριο το οικονομικό αντικείμενο, πήγε στο βάθος της υπόθεσης και είδε η σύμβαση αυτή τι επίπτωση είχε και τι σύνδεση είχε με την τραγωδία των Ντεμπών. Άρα λέτε, ένα το για κρατούμενο. Να το ρωτήσω μισό λεπτό. Άρα λέτε ότι ο εισαγγελέας τι λέει, αν είχε εκτελεστεί καλώς και με τον τρόπο στη σύμβαση, ακριβώς, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό. Ακριβώς. Ωραία. Άρα ποιος τακτικισμός του Πασόκ, τι είπε το Πασόκ. Έχουμε στη Βουλή μία δικογραφία η οποία έχει αυτά τα στοιχεία μέσα. Αυτά δεν θα τα κάνουμε τίποτα. Θα παριστάνουμε ότι δεν λέει μέσα ονοματεπώνυμο. Ότι δεν έχει κανέναν. Στο ότι το κάνατε. Ότι δεν, αναφέρεται σε κανέναν. Πρώτο λοιπόν το θέμα. Ότι δεν το κάνατε τον Ιούνιο, τον Αύγουστο. Δεύτερον, ποιος φοβάται
την Προανακριτική Επιτροπή, που είναι ένα όργανο ανακριτής και εισαγγελέας μαζί, mm-hmm. και πάει την έρευνα όπου θέλει. Έχει δικαίωμα βίαιες προσαγωγής ακόμη και των μαρτύρων. Μπορεί να πάει σε αντικείμενο που το ανοίγει με αίτημά του ο κύριος συνάδελφος, με αίτημά του ο κύριος άλλος συνάδελφος. Δηλαδή, τα όρια της Προανακριτικής Επιτροπής σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το αίτιο του δυστυχήματος των Τεμπών, μπορεί να πάει όπου πει ο συγκεκριμένος ανακριτής και ο εισαγγελέας. Και ρωτώ εγώ, έχει κανένα λόγο κανείς να μην δεχτεί τελικά το αίτημα που διαμορφώσαμε χθες στη Βουλή να συζητηθεί από κοινού η Εξεταστική και η Προανακριτική Επιτροπή και να πάμε όχι από το 97, από τον Τρικούπη ακόμη μέχρι σήμερα, αλλά τα ονοματεπώνυμα που ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας αναφέρει, να τα βάλουμε κι εμείς μέσα. Και εγώ λέω, αφήνω στην κρίση του μέσου συνετού πολίτη ποιος έκανε σωστά τη δουλειά του. Το ΠΑΣΟΚ που πήρε το φάκελο, μάλιστα. που του έστειλε ο θεσμός ο ευρωπαϊκός και το βγάζει δεν στη φόρα. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Γιακουλή. Ή οι υπόλοιποι που λένε ρίχνω την μπάλα στην κερκίδα και θα δούμε γενικώς και ορίστε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Λέγατε πριν, αυτό είναι το σημείο. Αυτό λέω μάλιστα. μόνο. Μάλιστα. Κύριε Καλαφάτη, πάντως, εγώ βλέπω μια φοβερή. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Καλαφάτη. Βλέπω μια φοβερή αμετροέπεια. Φοβερή αμετροέπεια. Ας μείνουμε σε αυτό, γιατί θα ανοίξετε καινούριο κύκλο. Στην ταμπακέρα. Εγώ λέω, η ταμπακέρα είναι ότι αν απαξιώνεται, τις εξεταστικές επιτροπές... Το αναφέρατε, κύριε Καλαφάτη. Άμα θέλετε, βλέπω την αιμονή σας. Βλέπω την αιμονή σας. Εντάξει, παιδί, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απαραίτητος και πρέπει να δυναμώσει. Το αναφέρατε. Κύριε Καλαφάτη, κύριε Κεδίκογλου, κυρία Λιακούλη, όχι, μην το κάνετε αυτό. Μην μου αφαιρείτε το δικαίωμα του συντονισμού. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Μην μου αφαιρείτε το δικαίωμα. Να μην κρυφτεί τίποτα. Κύριε Καλαφάτη, κύριε Κεδίκογλου, κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε εδώ. Κυρίες και κύριοι, από εδώ ολοκληρώθηκε η απόψινη εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε τώρα πια την Δευτέρα, γιατί αύριο στις 10 το βράδυ θα είναι εδώ με το One Time η Μαρία Ραμπατζή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.